1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Ελπίζω να ακούγομαι. Ακούγομαι λογικά, ε. Λογικά ακούγομαι. Μην έχουμε τρελές όπως παλιά. Λοιπόν, για περιμένετε. Για περιμένετε να κάνουμε τα κουμάντα μας. Τσακ. Ωραία. Λοιπόν. Καλησπέρα, υπερκοπέλια. Πώς είστε, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά. Γεια σα, Κίλο Νίκ, Killer Gangs, καλησπέρα. Γρηγόρη 195, yes, καλησπέρα. Τι κάνετε, μια χαρά είμαστε εσείς, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε. Γεια, παιδιά, καλησπέρα, Φιν. Άμα χτίζεις κτίρια και κάνεις επενδύσεις από την αλλαγή του χάρτη, τότε αναβαθμίζεις την εικόνα νομικά σου και κάνε καλές σχέσεις με κράτη που χωράει Ρουμανία, Συρία, Αίγυπτο, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία. Και Ρωσία, εγώ έλεγα να κάνω. Πάμε λίγο. Δεύτερη φορά παίζουμε αυτό το γκέιμάκι. Την πρώτη κάναμε κάποιες τρολιές, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα, επειδή μου άρεσε την προηγούμενη φορά αυτά που κάναμε, είπα να δοκιμάσουμε τη σύγχρονη εποχή. Γιατί εγώ, σαν γιωτάς που είμαι, δεν αποθήκευσα την προηγούμενη σειρά που κάναμε. Σειρά, το προηγούμενο γκέιμάκι που παίξαμε, που παίζαμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που την κατακτούσαμε ουσιαστικά. Άμα δεν κάνεις καλές σχέσεις. Γιάννης Νιθαυριανάκης, καλησπέρα. Αν θες, κάνε και Power and Revolution. Θα κάνουμε στο μέλλον. Άμα δεν κάνεις καλές σχέσεις, θα σου επιτεθούν. Οκ, okay. Έχεις παίξει Power and Revolution. Έχω παίξει, ναι, αν λες για μένα. Τύπ για το Σακύλο ήταν, το ξέρω. Mr. Video, καλησπέρα. Γιάννης, ναι, καλησπέρα. Mr. Video Channel, ωραία. DrogeT, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Νίκος Στατατάκης. Mr. Video Channel, Άγγελος K, Άγγελος K, τέλος πάντων. Evans Gaming, 2, ακούγεσαι, ωραία. Καλφούντους Αποστόλης, καλησπέρα. Σε ακούμε, Μιχάλης Καριώτης, καλησπέρα τρελέ μου, πώς είσαι, Εμμανουήλ Κυριακίδης, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους όσους μπαίνουμε, Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου, γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα, Αλεξίου, καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι έχει το μενού σήμερα. Το μενού σήμερα έχει Age of History 2, όπως το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά. Είχαμε παίξει τότε που ήμασταν, δεν θυμάμαι σε ποια εποχή ήμασταν ακριβώς. Νομίζω 1440 ήμασταν νομίζω. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε, θα πάμε χαλαρά. Είμαστε στο 2018. Πρώτος στόχος είναι να κάνουμε συμμαχίες με Ρωσία. Πιθανότατα και με Αίγυπτο. Θα δούμε. Κοστίζει αυτό το παιχνίδι, κοστίζει 5 ευρώ νομίζω στο Steam. Μάριος Νίκ, καλησπέρα. Tom Lio 69, καλησπέρα. Πω μια μεγάλη ιδέα που θα γίνει σήμερα. Alice Zekalas, αν το λέω σωστά, καλησπέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αυτά τα πραγματάκια. Βρισκόμαστε στο 2018. Όπως βλέπετε, μόλις τώρα ξεκινάμε. Θα προσπαθήσω να κάνουμε συμμαχία με δύο χώρες. Με Ρωσία και με Αίγυπτο. Για αρχή. Κάποιο παλικάρι μου είπε να κάνω με Ρουμανία, με Συρία και με άλλες χώρες. Προς το παρόν, εγώ θέλω να πάω με Ρωσία. Να κάνω συμμαχία με Ρωσία. Γιατί, άμα κάνω συμμαχία με Ρωσία, θα μπορούμε να κάνουμε ντου εδώ πέρα στην Τουρκία. Θα κάνουμε και με Αίγυπτο. Αίγυπτο το έχω σκεφτεί, δηλαδή με αυτές τις δύο σίγουρα. Και στην πορεία θα δούμε. Έχει Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Όχι, νομίζω πως δεν έχει. Βασικά δεν έχω κοιτάξει κιόλας, αλλά δεν νομίζω να έχει. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να δω και τι θυμάμαι πάνω κάτω από προχθές που παίζαμε το 1440. Λοιπόν, αρχικά πάμε να βάλουμε αυτούς τους πόντους τεχνολογίας και άνοιγμα. Ωραία, άστο αυτό. Πάμε να βάλουμε τους πόντους τεχνολογίας. Εγώ λέω να κάνεις με Ρωσία, Σερβία, ΗΠΑ και Ισραήλ. Με Σερβία θα κάνουμε λογικά. Ισραήλ δεν νομίζω. Γενικά το Ισραήλ δεν το πάω. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν να βάλουμε τους πόντους τεχνολογίας. Ανάπτυξη πληθυσμού, ανάπτυξη οικονομίας. Ωραία, ξεκινάμε ανάπτυξη πληθυσμού. Θα βάλουμε μερικά. Νομίζω θα τα βάλω όπως τα είχα βάλει και το 1440. Κάπου εδώ που τα είχαμε κάνει, κάπως περίεργα. Έρευνα θα βάλουμε μερικά. Κόστος αποικιοποίησης όχι. Στρατιωτική συντήρηση θα βάλουμε. Δεν θυμάμαι πόσα είχαμε βάλει. Και παραγωγή εισοδήματος. Ωραία. Φορολογία εισοδήματος βάλτε το 7. Έρευνα βάλτε και αυτό στο 7. Και στρατιωτική συντήρηση. Διοίκηση 4. Να το βάλω στη διοίκηση στην παραγωγή εισοδήματος. Μπαμ. 1,75. Λοιπόν. Αίγυπτο και Ρωσία έχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω να κάνεις με Ρωσία-Σερβία. Μας πέθανε η Λαμία Σακύλο. Σαπύλο. Συγκάλ που είσαι. Λοιπόν, πάμε κλείσιμο. Ωραία. Πάμε εδώ. Εν τω μεταξύ, έφαγα κιόλας πριν και θέλω να πίνω συνέχεια νερό. Ωραία, ξεκινάμε.
Θα πάμε να κάνουμε πρώτα κάποιες επενδύσεις και τα σχετικά, όπως είχαμε κάνει τέτοιο, για να έχουμε περισσότερο εισόδημα. Και μετά θα πάμε να κάνουμε διπλωματικές σχέσεις με κάποιες χώρες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε επενδύσεις και να φτιάχνουμε περισσότερα πραγματάκια. Λοιπόν, πραγματάκια εδώ πέρα. Είμαστε στην Αθήνα. Έχουμε φρούριο επίπεδο 1. Πύργο έχουμε, λιμάνι έχουμε, φάρμα δεν έχουμε, συνεργείο έχουμε. Επιστράτευση, αποστράτευση, επένδυση, επένδυση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε επένδυση εδώ για αρχή. Χρυσάφι. Έχουμε αρχικά. Έχουμε 4.750. Έχουμε 4.750. Κάτσε να βάλουμε λίγα για αρχή. Να βάλουμε 700 χρυσάφι. Επιβεβαίωση. Ωραία. Κάτσε να περάσουμε τον πρώτο μας γύρο. Αφού ξεκινήσω να κάνω καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Πρώτα, στη διπλωματία. Βλαδίμηρος Πούτιν εδώ πέρα, εγγύηση. Εγγύηση. Παπάρια εγγύηση, να λέμε, τέλος πάντων. Ανάπτυξη σχέσεων. Ανάπτυξη σχέσεις. Ωραία. Λοιπόν, με Σερβία. Με Σερβία θα κάνω στον επόμενο γύρο βασικά. Λοιπόν, πέρασε ο τωρινός μας γύρος. Ωραία. Συνένα είμαστε εδώ. Γνώμη, συν 1,3. Ωραία. Και θα πάμε να κάνουμε μετά και με Σερβία και με τα σχετικά. Λοιπόν, Σακύλο, πώς μπορώ να βάλω την σημερινή ημερομηνία στο game? Σε αυτό το game δεν ξέρω. Σε αυτό το game, αν θες να πας 2018, σου είχε εδώ πέρα επιλογές να πας. Ποια Λαμία, ρε, αγόρι μου, το Βόλο εννοούσα. Πάμε όλοι ένα like. Γιατί τι έκανε ο Βόλος? Έπαιζε ο Βόλος ποδόσφαιρο. Φτιάξε συνεργείο. Mr. Video. Deathmax, εγώ. Εμπάργκο στην Τουρκία. Θα τα κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο και Σερβία. Εδώ. Να κάνουμε. Α, έχουμε συν 5 με τη Σερβία. Είμαστε καλά με τη Σερβία. Θα του ζητήσω μετά να κάνουμε και σχηματισμό αμυντικού συμφώνου ή να κάνουμε καμιά συμμαχία. Αίτηση, σύμφωνο, μη επίθεση για αρχή. Ωραία, αποστολή πρόταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μερικές επενδύσεις κάτω εδώ πέρα στην Πελοπόννησο. Θα πάω προς τη Σπάρτη. Προς τη Σπάρτη θα πάω, στην περιοχή μου. Λοιπόν, για να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Επενδύσεις. Πάμε και εδώ για επενδύσεις. Και μπορούμε να χτίσουμε πραγματάκια στη Σπάρτη. Επιβεβαίωση, τι έχουμε στη Σπάρτη. Μπορούμε να φτιάξουμε συνεργείο, φάρμα, λιμάνι, πύργος, κάστρο. Κάστρο δεν θέλω να φτιάξω, αλλά μπορώ να φτιάξω πραγματάκια. Έκανα επένδυση εδώ. Να κάνουμε και άλλη μια μικρή επένδυση. Ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη. Ωραία. Θα κάνουμε και αυτό για την ανάπτυξη. Και αργότερα θα κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, η Κύπρος. Με την Κύπρο μπορώ να κάνω διπλωματία. Μπορώ. Ή δεν μπορώ. Γιατί δεν με αφήνει. Α, με αφήνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Έχουμε συν 5 και με αυτή. Σύμφωνο μη επίθεση θα κάνουμε και εδώ. Ωραία. Αποστολή πρότασης. Ωραία, και αφού τελειώσει και αυτός ο γύρος, γιατί στους 4 πρώτους γύρους, από όσο θυμάμαι, δεν μπορούμε να επιτεθούμε, θα κάνουμε πραγματάκια. Ένωση Κύπρος, τα έκανα. Ελλάς, Φρανς, συμμαχία, πόλεμο, Τουρκία, έχασα τίποτα. Καλησπέρα, νέαρχος. Ασφάλισα τα βόρεια σύνορα πρώτα. Εσύ τα ασφάλισες, εγώ να τα ασφαλίσω, γιατί δεν κατάλαβα. Ελλάς, τα έκανα, πάπε τα Βαλκάνια. Ωραίος, Deathmax. Ένωση Κύπρος, ναι, έχω συγχυστεί. Παίζει ο Βόλος με τον Μπάς, μας νικάνε 1-0. Δεν πειράζει, κάνει ο Μπέος τα κουμάντα του εκεί πέρα. Τι μουσική σου αρέσει, Σακύλο? Δεν έχω θέμα με τη μουσική, αρκεί να είναι στα αυτιά μου καλή, να μ' αρέσει στα αυτιά μου. Κυρίως ακούω Answer όμως, δεν ξέρω αν τον ξέρετε τον Answer. Αλλά μου αρέσει γενικά, τα πάντα σχεδόν μου αρέσουν. Κάνει στην Κρήτη που είμαι και κριτικός. Θα κάνουμε και στην Κρήτη το Discord του Σακύλου. Ποιο game είναι αυτό? Είναι το Edge of History 2. Βόηθα την Κύπρο να ξαναπάρει τα παλιά εδάφη της. Τώρα κάνουμε σχέσεις. Πάρε τους Τουρκοκύπριους. Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις καλά με τα Βαλκάνια εκτός από την ψεύτικη Μακεδονία, την Αλβανία και την Βουλγαρία. Λοιπόν, θα δούμε αν θα τα έχουμε καλά με τα Βαλκάνια. Λογικά θα τα έχουμε καλά με τα Βαλκάνια. Σύμφωνο μη επίθεση. Ωραία, έγιναν αυτό. Μία προσβολή από Ερυθρέα. Μάλιστα. Τι Ερυθρέα? Ναι, Ερυθρέα. Ωραία, τι είπαμε τώρα να κάνουμε? Τελειώσαμε τους πρώτους γύρους και είπαμε κάτι να κάνουμε τώρα και δεν θυμάμαι τι είπαμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη να φτιάξουμε και κάτι εδώ πέρα. Περισσότερα, πάμε να κάνουμε και εδώ επένδυση για περισσότερη ανάπτυξη. Ωραία, και πάμε να φτιάξουμε και πραγματάκια. Στην Κρήτη θέλω να φτιάξω και ένα λιμάνι, γιατί δεν έχουμε λιμάνι. Κατασκεύασμα. Ωραία. Και αφού κάνουμε κάποια πραγματάκια εδώ πέρα, μετά θα πάμε αναπτύσσοντα σχέσεις από τον Νότιο Σουδάν. Μάλιστα. Γεια σου, Νότιο Σουδάν. Ωραία, χτίζεται το λιμανάκι στην Κύπρο, στην Κρήτη. Το θέμα ποιο είναι μετά? Το θέμα μετά είναι
να πούμε εδώ πέρα, να βγάλουμε 60.000 όπως είχαμε κάνει και την πρώτη φορά, να βγάλουμε κανένα 60.000 gold, να βγάλουμε full στρατό και να πάμε ντου για Κωνσταντινούπολη για αρχή, γιατί η Τουρκία νομίζω θα έχει αρκετό στρατό, λογικά, πιθανότατα δηλαδή. Λοιπόν, με Ρωσία πώς είμαστε, διπλωματία συν 2, ανάπτυξη σχέσεων θα κάνω πάλι, βασικά αίτηση εμπορίου σύμφωνο μη επίθεσης, μπορούμε να κάνουμε και αίτηση εμπορίου, αλλά δεν ξέρω αν θα τέτοιο. Σύμφωνα με... Α, αυτό θα το κάνω μετά για να κάνει ντου στην Τουρκία. Και να κάνω και εγώ ντου στην Τουρκία. Ωραία. Κομπλέ είμαστε. Το θυμάμαι αυτό που μου το είχε πει ένα παλικάρι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Αλλά μου είχε πει ότι άμα το κάνουμε, κάτι είναι μπαγκαρισμένο το game και κάνει ντου. Οπότε πρέπει να έχουμε και με τη Γεωργία καλές σχέσεις. Για αργότερα τέλος πάντων. Αναπτύσσονται σχέσεις από τη Σενεγάλη, κάτω Αφρική. Σπάρτα, οι επενδύσεις στην επαρχία έχουν τελειώσει. Ανάπτυξη 0,26. Μπράβο. Οι επενδύσεις στην επαρχία έχουν τελειώσει. Οικονομία 4.020. Μπράβο, παιδιά. Ανεβήκαμε στα 10.778. Λοιπόν, κάνε ντου στα Σκόπια. Δεν μπορώ. Και έλεγα στο μόνο και θα πάει 0-2. Την κατεμόσαυρα είμαι. Κάνε ντου στα Σκόπια. Δεν μπορώ να βλέπω το βρωμοκράτος τους. Τέλειο. Και να πληρώνεις χώρες να κάνουν πόλεμο με άλλες χώρες για να μην δυναμώνουν. Α, μπορεί να γίνει αυτό λογικά. Συμφέρει να αγοράσω το Edge of History. Άμα σου αρέσει, εγώ το πήρα. Όχι με την καμία, εγώ σου το είχα πει. Τι μου είχες πει. Εμένα μου αρέσει το Edge of History. Αν θες να το πάρεις, εγώ το είχα πάρει σε προσφορά 4,25 λεπτά, κάπου εκεί. Κάπου εκεί το είχα πάρει εγώ. Άμα σου αρέσει, μπορείς να το πάρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα κάνω, δεν θα κάνω μόνο τέτοια βιντεάκια που κάνουμε live τώρα και τέτοια. Θα κάνω και πιθανότατα κάποια άλλα πραγματάκια που έχω σκεφτεί για βιντεάκια. Βλέπεις του Τζέι, όχι δεν βλέπω του Τζέι. Γιατί η Κρυμαία δεν είναι κομμάτι της Ρωσίας. Και την έχει με την Ουκρανία. Λοιπόν, υπάρχει mod με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, υπάρχει. Καλησπέρα φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Στο Χόι 4 προσπαθώ να νικήσω έστω έναν πόλεμο, αλλά πάντα κάνω, ενώ έχω αρκετό manpower, μήπως μπορείς να μου πεις τι να κάνω. Δεν κατάλαβα τι είπες. Αν μπορείς να πεις πάντα χανώ. Δεν χρειάζεται να έχεις μόνο manpower για να κερδίσεις κάποιους πολέμους. Πρέπει να έχεις και καλό στρατό. Γενικά να βάζεις σε εκπαίδευση στο στρατό σου, να γίνεται καλός τέλος πάντων, να μην είναι γιωτάδες και διάφορα πραγματάκια. Ηλιού, καλησπέρα κυρίε και κύριοι, Ηλιού, μετά από καιρό. Αν πει στη Ρωσία να επιτεθεί στην Τουρκία και ένα ευρώ να τη δώσει, θα δεχτεί πιθανότητα, οπότε μην χαλάσει λεφτά. Οκ. Okay. Εσένα ποιο παιχνίδι σου αρέσει από όλα αυτά που έχει παίξει στο κανάλι? Εμένα τι μου αρέσει στο κανάλι από όλα αυτά που έχω παίξει? Μου αρέσει πρώτον Football Manager 2021. Παίζω Manager από το 2001 που ήταν στο PlayStation 1. Οπότε μου αρέσει πολύ το Football Manager. Μου αρέσει το Hearts of Iron 4. Μου αρέσει το Victoria 2. Μου αρέσουν διάφορα. Το ROM Total War 2 μου αρέσει πάρα πολύ. Διάφορα πράγματα. Παναγιώτης Δούρος, καλησπέρα. Μου αρέσουν αρκετά γεμάκια. Οπότε Ιγνάτης, άμα θες μπες και στο Discord server να ρωτήσεις εκεί και τα παιδιά. Αλλά γενικά να βάζεις για εκπαίδευση στο στρατό σου, να φτιάχνεις τα Division Template καλά και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο και θα διαβάσουμε σε λίγο πάλι το chat. Καθίστε να κάνουμε άλλο ένα τέτοιο. Ποιος μας έκανε? Τατζικιστάν. Μάλιστα, δεν μας νοιάζει που είναι αυτό. Ωραία. Θα φτιάξουμε full στρατό αργότερα. Με τη Σερβία είπαμε έχουμε καλές σχέσεις. Θέλω να κάνω συμμαχίες τώρα. Θέλω να κάνω συμμαχίες με Κύπρο, με Σερβία. Με Ρωσία θα δούμε αν θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στη διπλωματία. Κύπρος. Διπλωματία. Διακήρυξη πολέμου, ανάπτυξη σχέσεων. Προσφορά συμμαχίας. Δεν θα δεχτεί. Α! Επιτυχής. Υψηλή. Αποστολή πρότασης. Μάλιστα. Μπράβο. Η πρώτη συμμαχία έγινε αποδεκτή. Ωραία. Ελλάδα συμμαχία με Κύπρο. Ρουμανία. Ρουμανία προσβολή τέτοια. Ωραία. Για πάμε λίγο να κάνουμε πραγματάκια και με τη Σερβία. Αφού μας έκανε η Ρουμανία τέτοιο. Ποιος μου το είχε πει για τη Ρουμανία? Κάποιος μου το είχε πει για τη Ρουμανία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πραγματάκια εδώ πέρα με τη Σερβία. Προσφορά συμμαχίας δεν θα δεχτεί. Μήπως πρέπει να κάνω πάλι ανάπτυξη σχέσεων. Είναι πολύ χαμηλή. Ανάπτυξη σχέσεων, yes. Ωραία. Και θα κάνω και με τη Βουλγαρία ανάπτυξη σχέσεων, μα yes. Μόνο με τα Σκόπια δεν θα κάνω. Θα κάνω και με τη Βουλγαρία ανάπτυξη σχέσεων. Πώς έχουμε, συν 7. Προσφορά συμμαχίας
Φυσικά και δεν θα δεχτούνε. Αλλά πάμε να κάνουμε και αυτό. Ωραία. Και σιγά σιγά φτάνουμε τα 20 χιλιάρικα. 19 χιλιάρικα έχουμε σχεδόν. Ποιος μας έκανε από Συρία. Εν τω μεταξύ, ποιος μου το είχε πει. Κάποιος μου το είχε πει ότι θα μου κάνουν τέτοιο Συρία και Ρουμανία. Λοιπόν, πλήρωσε το Ιράν να κάνει πόλεμο με την Τουρκία γιατί κάνουν μακροχρόνιους πολέμους και τελειώνουν σχεδόν πάντα ισοπαλία. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν ασχολούμαι. Σταμάτησα το 2011 να ασχολούμαι γενικότερα. Κρυμαία γη Ουκρανική, μη σπαμάρουμε. Έχεις παίξει ποτέ World Conqueror 4? Όχι, δεν έχω παίξει. Δοκίμασε να παίξεις αν μπορείς World Conqueror, θα το τσεκάρω. Πάρε την Κύπρο, μην κάνεις συμμαχία, λέω εγώ. Καλησπέρα, Σακύλο. Λιάκο Ζα, καλησπέρα. Άμα θες καλές σχέσεις, πρέπει να τους κάνεις δώρα. Τι νομίζετε για το Victoria 3? Έχω ακούσει ότι θα ανακοινώσουν κάτι το Μάιο. Αν θα βγει κάτι τέτοιο. Τρέιλερ, δεν θυμάμαι τι. Ιταλία κάνει συμφωνία εμπορίου και με επίθεση. Ωραία. Πάμε. Οκ, okay, εγώ ΠΑΟΚ. Ωραίος, να είσαι καλά, παιδιά μου. Γενικά, όποιος. Γενικά, σε θέμα ομάδων και τέτοια. Είμαι πολύ κάθετος ότι δεν πρέπει να τσακώνονται για ομάδες και τέτοια. Γιατί είναι μαλακία για μένα να τσακώνονται για ομάδες και για τέτοια. Αλλά να στηρίζεις και να κάνεις έτσι χαβαλέ και τέτοια, κομπλέ. Αλλά γενικά να τσακώνεις και τέτοια τα θεωρώ παπαριές. Λοιπόν, πάμε Ιταλία. Διπλωματία, Ιταλία. Πόσο έχουμε? Μείον 2. Πάμε ανάπτυξη σχέσεων. Και αίτηση εμπορίου, είπαμε. Όχι, σύμφωνο μη επίθεσης. Αποστολή πρότασης. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνουμε και αυτό το γύρο. Θα κάνουμε και άλλες τέτοιες εδώ πάνω τώρα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Για να κάνουμε κάποια πραγματάκια περισσότερα. Τι να φτιάξουμε, λέτε? Θέλω να φτιάξω και μια φάρμα αργότερα. Αλλά θα κάνουμε επενδύσεις για περισσότερο gold. 1582. Καλά είναι. Ωραία. Κατασκήνωση οπλοστάσιο. Μπορώ να φτιάξω και οπλοστάσιο, Συνεργείο. Η κατασκευή θα πάρει 2 τέρμα από τον παραγωγή εισοδήματος συν 5. Φάρμα συν 5. Ωραία. Και λιμάνι. Πύργος. Κάστρο. Βασικά κάστρο ή πύργο. Βασικά εδώ θα πάω να φτιάξω πύργο. Εδώ θα πάω να φτιάξω πύργο. Γιατί θα μου δείχνει κοντά τα στρατεύματα, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Και στα τέτοια θα πάμε να φτιάξουμε. Κατασκεύασμα. Ωραία, και θα πάμε να φτιάξουμε και εδώ στην Λέσβο. Περισσότερα, πάμε να φτιάξουμε ένα πύργο εδώ πέρα. Κατασκεύασμα και είμαστε κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, η Ρουμανία θα σου κάνει επίθεση. Ας μου κάνει, θα κάνουμε συμμαχία με Ρωσία. Θα ξαναπέσει Hearts of Iron, ναι, θα ξαναπαίξουμε. Μερικά στεγμάκια θα γίνονται και στο Twitch, να ξέρετε, δεν θα γίνονται όλα στο YouTube. Αλλά Άλεξ ή όποιος είναι μέσα, σπάμαρε μία το Twitch. Όχι Κόσοβο, Σκόπια, Αλβανία. Το World Conqueror είναι παιχνιδάρα. Θα το τσεκάρω γιατί δεν το έχω δει. Cracked, ναι. Μπάπης, καλησπέρα. Καλησπέρα, τρελέ μου. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για ομάδες. Είμαστε όλοι Έλληνες. Σωστός. Το μήνυμα διαγράφηκε από Αλεξίου. Κάνε πόλεμο με τα Σκόπια. Μην είσαι φλόρος. Ραφαέλο Στεφάνου. Άραξε λίγο, αλλά θα κάνουμε πόλεμο. Άλεξ, δεν χρειαζόταν να τον κάνεις time out. Όταν το Ιράν επιτεθεί στην Τουρκία, κάνει επίθεση και εσύ. Cracked αν επιτεθεί. Ποιο είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στο παιχνίδι? Αυτό λέγεται Power and Revolution, αυτό το παιχνίδι. Γιάννης, έχεις Instagram. Ωραία, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Σύμφωνο μη επίθεσης, ωραία. Κτίριο χτίζεται στην... Αυτό ήταν κακό γιατί ήταν από το Twitch και το έχω φτιάξει στο άλλο από κάτω και ακούγεται τώρα το follow στο Twitch και ήταν υπερβολικά κακό. Λοιπόν, πύργο φτιάξει στα σύνορα. Ναι, έφτιαξα πάνω σε Θράκη και έφτιαξα και σε Μυτιλίνη. Πιθανότατα να φτιάξω και στα άλλα νησιά. Λοιπόν, Σερβία τώρα. Για να πάμε να δούμε λίγο. Θέλει συμμαχία η Σερβία. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Προσφορά συμμαχίας πάλι είναι χαμηλή. Αρκετά χαμηλή θα έλεγα. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη σχέσεων. Η Ρουμανία. Και να μου επιτεθεί. Δεν με νοιάζει γιατί θα την πάρουμε τη Ρουμανία. Θα πάω να κάνω μετά τέτοιο με Ρωσία. Τέλος πάντων, ας κάνουμε μια ανάπτυξη σχέσεων. Αναστέλλονται. Οκ, okay, σύμφωνο μη επίθεσης. Η αίτηση εμπορίου. Θα τους κάνω σύμφωνο μη επίθεσης, αλλά δεν νομίζω να το δεχτούν. Δεν πειράζει όμως. Ωραία, και πάμε λίγο στη Ρωσία. Όπα, στη Ρωσία είπαμε. Βλαδίμηρος Πούτιν. Προσφορά συμμαχίας καθόλου για κανένα λόγο. Γιατί?
Βαθμολογία μείον 53. Κυβέρνηση είναι 6. Σχέση μείον 21. Ισχύ πολιτισμού μείον 10. Σύμμαχη μείον 22. Απόσταση ανάμεσα στα σύνορα μείον 6. Οπότε θα του κάνουμε μια ανάπτυξη σχέσεων πάλι. Ωραία. Θα προχωρήσουμε λίγο. Και θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά. Έχουν γίνει οι πύργοι. Νομίζω έχουν φτιαχτεί οι πύργοι. Έχουν φτιαχτεί οι πύργοι λογικά. Πάμε και στον επόμενο γύρο. Ωραία. Θεσσαλονίκη, φτιάχτηκαν πραγματάκια. Δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί εδώ πέρα οι πύργοι. Περισσότερα, πύργος 1. Ναι, φτιάχτηκε ο πύργος. Πιθανότατα να πάμε να φτιάξουμε και ένα κάστρο. Μπόνους άμυνα συν 10 μου δίνει το κάστρο. Θα είναι καλό. Ωραία, 2 γύρους θα πάρει. Μήπως να φτιάξω και στα νησιά κάστρα, για πείτε λίγο. Λοιπόν, περιμένετε, πύργο φτιάξει στα σύνορα, ναι. Μήπως με θυμάσαι από το προηγούμενο stream, Ignatis, από χθες εννοείς. Γιατί έκανα και χθες streamάκι. Το παιχνίδι είναι με αληθινά γεγονότα. Όχι, δεν είναι με αληθινά γεγονότα. Στην Αλεξανδρούπολη φτιάξε πύργο και κάστρο. Φτιάξαμε πάνω εδώ πύργο και κάστρο. Φτιάχνουμε κάστρο δηλαδή. Μίτσο ζει, ναι, αλλά. Εγώ όχι πάντως. Δεν φάνηκε Γιώχανσον, δεν φάνηκε γιατί είναι στο Twitch. Κάνε πόλεμο στα Σκόπια. Τι είπες στον αδερφό μου? Ποιος είναι ο αδερφός σου και τι του είπα? Θα κάνουμε σε λίγο πόλεμο στα Σκόπια, δεν θα κάνουμε τώρα. Μπορείς να μου πεις ένα free παιχνίδι σαν το Hearts of Iron 4? Δεν ξέρω. Το Hearts of Iron 4 στο Enemba είναι πάρα πολύ φθηνό. Κάνει 5 ευρώ νομίζω. Πάντως δεν θα σου πρότεινα να κάνεις συμμαχίες σε αυτό το game γιατί είναι χάλια. Δεν δέχονται ποτέ καλύτερα αν είναι να κάνεις σύμφωνα μη επίθεση. Έχω κάνει αρκετά σύμφωνα μη επίθεση. Βάλε τη Johansson και στο YouTube. Θέλετε Johansson και YouTube να γίνει χαμός. Έχετε παίξει CSGO. Μικρός έπαιζα όταν ήμουνα στο γυμνάσιο. Τώρα δεν παίζω. Ο αδερφός τον είπε floor και σπάμερε πολύ, γι' αυτό τον έκανα time out. Κάνε κάτι και στην Ήπειρο φτιάξε καλού κακού. Βγάλε 5.000 στρατό. Θα βγάλουμε μετά στρατό όταν φτάσουμε αρκετά gold. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φάση θα είχε ένα επόμενο stream το Age of History να κάνει συμμαχία Ελλάδα-Τουρκία για το meme. Όλα θα γίνονται, όλα θα γίνονται. Μπορεί να γίνει και αυτό. Γενικά έχω σκεφτεί και ένα πραγματάκι που θέλω να κάνω στο Hearts of Iron 4 που θα είναι όντως η Ελλάδα με την Τουρκία σύμμαχη. Σε περίπτωση που γίνει πόλεμος Ρωσίας και Αμερικής, ρε παιδί μου, που το κάνω, που πιθανόν να το κάνω, το ΝΑΤΟ ουσιαστικά και καλά, επειδή η Τουρκία και η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να πάει με την Αμερική, οπότε κάτι θα κάνουμε. Ενώ από το stream Millennium Dawn, στο Twitch που είχαμε κάνει τελευταία φορά ή στο YouTube? Ναι, αν αγοράσω παιχνίδι από Enemba μπορώ να κατεβάσω mods από το Steam? Βεβαίως μπορείς. Crazy Killer, wow, ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε αυτά τα πραγματάκια που κάνουμε. Συνεχίζουμε εδώ. Πάμε να φτιάξουμε και ένα κάστρο στην Λέσβο εδώ πέρα. Και αργότερα θα πάμε να φτιάξουμε και στη Ρόδο. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα κάστρο και Λέσβο. Ωραία. Νομίζω στη Λέσβο έφτιαξε. Α, όχι, ανοίξει στην Αθήνα, Αυτό ανοίξει στην Αθήνα. Ναι, ανοίξει στην Αθήνα πιθανότητα. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε και ένα και στη Ρόδο. Πού είναι το καστράκι μας? Ένα κάστρο στη Ρόδο για άμυνα. Ωραία. Και θα κάνουμε και κάποιες επενδύσεις για να έχουμε περισσότερα λεφτά. Πάμε εδώ προς τη Μαγνησία. Επενδύσεις. Βάλε αρκετά. Και βάλε και αρκετά εδώ, έτσι. Ωραία, φτάσαμε πάλι τα 11.000. Σιγά σιγά όμως θα αυξάνουμε πραγματάκια. Ωραία, 17.000. Φτιάχνουμε πράγματα γενικότερα. Μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε με Ρωσία. Διπλωματία Ρωσία. Συν 6. Προσφορά συμμαχίας. Είπαμε δεν θα κάνουμε συμμαχίες. Ωραία. Μόλις κάνουμε πόλεμο εμείς στην Τουρκία, θα πούμε στην Ρωσία να κάνει ντου στην Τουρκία. Να τους πάρουμε μαζεμένους όλους. Αλλά για να κάνουμε πόλεμο θα πρέπει να φτάσουμε εδώ πέρα τουλάχιστον 50.000. Λοιπόν, ωραία. Πρώτα όμως μπορεί να κάνουμε στα Σκόπια πόλεμο. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο chat. Ωραία. Πόση ώρα θα κρατήσει το live? Μέχρι τις 9.30 περίπου, Άλεξ. Καλησπέρα, Χρήστο. Είναι ο Ραφαέλος Στέφανο, ο αδερφός μου. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αδερφός σου. Θα πάρεις μετά τα Σκόπια την Αλβανία. Θα πάρουμε τα Σκόπια σίγουρα. Για Αλβανία θα το δούμε. Ιγνάτη στο YouTube. Δεν σε θυμάμαι, Ιγνάτη, δεν σε θυμάμαι. Να ξέρεις ότι τα σύμφωνα μη επίθεση λήγουν μετά από κάποιους γύρους. Νομίζω μετά από 40 γύρους γίνουν άλλη ζεκάλα. Νομίζω είπε μια μισή ώρα. Ναι, μέχρι τις 9.30 ώρα θα κρατήσει περίπου το live. Στο παιχνίδι οικονομία είναι το πάνω με την κάθε ευκαιρία να προσπαθείς να τη βελτιώσεις. Αυτό κάνουμε τώρα. Καλησπέρα, Commando Lock Gamer. Καλησπέρα, πάρε τα Σκόπια σε λίγο. Επίσης μπορείς να πάρεις και Μάλτα.
Για αρχή κάνε πόλεμο στην Αλβανία. Το Edge of History έχει πολύ ωραία mods. Άμα θες, μπες στο official site να τα καταβάσεις. Θα τα τσεκάρω. Μάγκα μου, άμα αγοράσω από το 9 το Hearts of Iron 4, θα μου δώσει code ή όχι? Πες μου λίγο, άμα θα το αγοράσω μετά τι κάνω. Άμα αγοράσεις το Hearts of Iron 4, σου δίνει ένα κωδικό. Αυτό το κωδικό τον βάζεις στο Steam και το κατεβάζεις το παιχνίδι από το Steam. Δεν πληρώνεις κάτι από το Steam, θα πληρώσεις μόνο αυτό που σου δίνει στο ενέμπα. Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς ο αδερφός να μην γράφει τα ίδια σχόλια πολλές φορές. Cracked, ναι. Το μήνυμα διαγράφηκε. Αλέξ, μην διαγράφεις έτσι μηνύματα. Προτάνε. Μην διαγράφεις έτσι μηνύματα. Εγώ είμαι Έλληνας, αλλά οι παππούδες μου είναι Ρώσοι. Πας στο Steam και τον βάζεις, δες κανένα tutorial, άλλαζε γύρους γρήγορα για περισσότερα εδάφη. Μάζεψε 40.000 και πόλεμο στην Τουρκία. Αυτό κάνουμε τώρα, μαζεύουμε κόσμο γενικά. Λοιπόν, καλησπέρα Μέρι Ντατσίκα, πάρε τα Σκόπια τώρα. Αποκλείστηκε. Άλεξ, μην κάνεις τέτοια ρε. Άμα ρωτάνε κάτι, γιατί τα βλέπω εγώ γενικά. Μη σπαμάρετε. Παρακολουθούν 71 άτομα, σωστά, με πρόλαβες Άλεξ. Όπως σπαμάρετε, όχι time out. Όλοι like, για, yeah. Είναι crazy killer, δεν είναι αρκετές, 40k. Λοιπόν. Ωραία, πάμε εδώ και Ιταλία. Φτιάξαμε για 40 γύρους είναι τα σύμφωνα μη επίθεσης. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε λίγο κόσμο. Ωραία. Ποιος μας έκανε εδώ? Αναπτύσσονται σχέσεις από τον Ήγηρα. Από τον Ήγηρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως είπε. Λευτέρης Χαλκίδης, καλησπέρα, να είσαι καλά. Άλλαξε το όνομα των Σκοπίων και βάλε. Ναι, πρώην. Νομίζω πρώην πρέπει να είναι. Πουγουδουμού πρέπει να είναι. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία είναι. Ναι. Δεν το έχουν αλλάξει εδώ πέρα. Όποτε θες κάλεσε το Ιράν και περίμενε να φαγωθούν και μετά μπες εσύ στον πόλεμο. Δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο στην Τουρκία ακόμα. Γεια, είμαι καινούριο στο κανάλι. Βασίλης Καραμπάς, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ζέντι Κουλά, hello my friend, how are you? Λοιπόν, πάμε εδώ ευθεία. Λοιπόν, ποιος μου είπε να κάνουμε τι με το Ιράκ? Με το Ιράκ να βάλουμε να πολεμήσει με Τουρκία ή το Ιράν? Ποιος το είπε? Πότε θα κάνεις live hoy 4 με την Ελλάδα που κατάκτησε στο ασλαμικό κράτος? Πιθανότητα Δευτέρα, Τρίτη, κάπου εκεί. Γεια, είμαι καινούργιο στο κανάλι. Ναι, Αλεξίου Κακώνη το spam. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ναι, σωστά. Άλεξ, άμα σπαμπάρουνε full, ναι ρε φίλε, αλλά τώρα για δύο τέτοια δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίσουμε, έχουμε φτάσει στις 43.000. Λευκορωσία, αναπτύσσονται σχέσεις. Μπράβο στη Λευκορωσία. Λοιπόν, να πάμε να βγάλουμε λίγο στρατό τώρα να κάνουμε ντου στα Σκόπια. Γενικά, με τα Σκόπια τι τέτοιο έχουμε, τι διπλωματικές σχέσεις έχουμε με τα Σκόπια. Μείον 6, κλασικά πραγματάκια. Και είναι σε πόλεμο τα Σκόπια με Μολδαβία και Αλβανία. Μάλιστα. Έχουν καλές σχέσεις με Ολλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Μάλιστα. Πάμε να τους κάνουμε ντου, ρε μάγκες. Πάμε να τους κάνουμε ντου. Πάμε να τα πάρουμε. Λοιπόν, στρατολόγηση. Πάμε να βγάλουμε κόσμο. Θα μας πάρει 24.000 βέβαια. Αλλά νομίζω ότι τους έχουμε. Βασικά, πρώτα να κηρύξω πόλεμο και μετά να τους βγάλω. Θα δούμε τώρα. Για κήρυξη πολέμου. Ωραία. Βγάζω στρατό. Βγάζω 4.000 κόσμο για να δω πώς έχουν και αυτοί. Και πάμε για ντου απευθείας. Λοιπόν, 24.000. Θα βγάλουμε 5.000 άτομα σχεδόν. Ωραία. Τα βγάλαμε. Νομίζω θα γίνει τον επόμενο γύρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πόλεμο. Εδώ. Α, τους έχουμε βγάλει. Εντάξει, διακήρυξη πολέμου. Κύπρος, κάλεσμα συμμάχου, δεν χρειάζεται. Ωραία. Τι στρατό έχουν αυτοί? Νομίζω τώρα πρέπει να κάνουμε, να περιμένουμε. Ναι, πρέπει να περιμένουμε ένα γύρο. Ωραία. Κάντε μου ντου, μπράβο, Ελλάδα είναι εκεί φορά. Τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς ντου. Πω, δεν θυμάμαι την τύφλα μου τώρα, μαγκές. Ωραία, τώρα μπορούμε να κάνουμε επίθεση. Και θα τους χωρίσω μετά σε δύο στρατούς. Βασικά τώρα θα τους χωρίσουμε. Θα πάνε αυτοί οι 2.500 εδώ. Ωραία, και οι άλλοι θα πάνε από εδώ. Ωραία. Πάμε και στον επόμενο γύρο. Κοίτα που στέλνουν κόσμο εδώ πέρα τώρα, ρε φίλε.
Ωραία. Ωραία. Η Ελλάδα είναι νικηφόρα. Καθίστε να βγάλω και λίγο στρατό από εδώ. Γιατί θα μας πρίξουν τα σκότια αυτοί οι γιοτάδες. Καθίστε, όχι, περιμένετε τώρα γιατί τα έχω μπερδέψει. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε όλο ένα γύρο για να πάνε και οι άλλοι εδώ, ε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μετά θα τους πάρουμε όλους αυτούς ευθεία. Πρέπει να βγάλω κι άλλο λίγο στρατό, νομίζω. Θα βγάλω στη Θεσσαλονίκη λογικά μετά. Ωραία, Θεσσαλονίκη, στρατολόγηση. Θα βγάλουμε 1453 άτομα. Ωραία, δεν τους μπορούμε να τους πιάσουμε ακόμα. Για ελάτε. Για καμ του δόθε. Μπράβο, παλικάρια μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, τώρα είναι δικός μας γύρος. Λοιπόν, θα τους πάμε αυτούς εδώ πέρα. Τους 800. Και τους άλλους 500 θα τους πάμε εδώ. Ωραία. Αυτούς εδώ πέρα να τους πω κάτω. Εδώ πηγαίνετε εσείς. Είπαμε. Ωραία. Είναι νικηφόρα. Θα πάμε να πάρουμε και αυτούς εδώ πέρα τους γιοτάδες. Μετά. Ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όχι. Η Ελλάδα είναι νικηφόρα. Ωραία. Λοιπόν, περιμένετε να δούμε λίγο chat. Ωπα ρε, τι έγινε ρε. Σακύλο. Δημήτρης Λιάβας, μη σπαμάρεις. Στο παιχνίδι υπάρχουν κόμματα, εκλογές, όχι. Λέω να κάνεις πόλεμο με Ράκ για το Κουρδισάν. Ρε φίλε, αφού τους εξηγώ γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό. Κάνε επιθέσεις στα Σκόπια, μόλις κάναμε τώρα. Πάρε ψεύτικη Μακεδονία, Γαλβανία. Λέω να κάνεις πόλεμο με Ράκ για το Κουρδιστάν. Θα δούμε μετά. Στο παιχνίδι υπάρχουν κόμματα και εκλογές. Όχι, αλλά μπορείς να αλλάξεις την κυβέρνηση. 500 φορές είπα να μην σπαμάρουνε. Βγάλε πολλούς για να έχεις στρατό για την Τουρκία. Θα βγάλουμε κι άλλους μετά. Απλά θέλω να έχω και καλή οικονομία. Πρόσεχε τις αίρες. Αποκλείστηκε ο Δημήτρης Λιάβας. Καλησπέρα στα Κύλο. Καλησπέρα, Φραπέ, Δόμαγος ή Δομάγος. Κράκ, μπορείς να στείλεις τελεσίγραφο. Τι εννοείς να στείλω τελεσίγραφο, για δεν ξέρω καλά το game. Είναι δεύτερη φορά που το παίζουμε. Πώς λέγεσαι στο Steam να παίξουμε μαζί. Σακύλο με ένα αντί για I. Who will spam boys or mods. Χαχαχα, α, οκ, ναι, για το ενέμπα, γεια σας. Τι για το ενέμπα, α, οκ, για το ενέμπα, οκ. Μην παραχαρέσει την ιστορία μου, γιατί είναι μια λάμπη από Ελλάδα και Ορθοδοξία, σωστός. Καλησπέρα, Greek and Bulgarian Gamer TV. Αδερφέ, μην γράψεις πολλά μηνύματα. Nick Killer Gangs, γράψε μηνύματα. Απλά μη σπαμάρεις το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Πες το μου μία-δύο φορές και θα το δω. Χρήστος Τζαχρίστας, μπράβο, ωραίος μάγκας. Έχω να σου δώσω πολλά tips. Να ξέρεις, άμα χτίσεις φρούρα έχει πολύ καλύτερη άμυνα, το ξέρω αυτό. Όσοι έχω κάνει time out, το άξιζαν, τι ήρεμα. Άλεξ, ο Nick Killer Gangs, μην τον κάνεις time out. Απλά ρωτάει πράγματα, δεν σπαμάρει. Είδα πιο πάνω που τέτοιο. Δύο φορές είχε ρωτήσει κάτι, μην κάνεις τέτοιο. Ενώ το Δημήτρη καλά έκανες και τον έκανες time out. Γιατί το σπάμαρε 15 φορές. Οπότε άραξε γενικότερα. Λοιπόν, πάμε εδώ όλη ευθεία. Πάμε και εμείς εδώ πέρα όλη ευθεία. Άμα αυτούς εδώ πέρα τους τύπους. Ωραία. Αυτούς μπορούμε να τους πιάσουμε τώρα. Ναι, πηγαίνετε εδώ εσείς και οι 1117. Ωραία. Και εσείς πηγαίνετε και εσείς εδώ πέρα. Μπαμ, ντου από παντού. Ωραία. Επόμενος γύρος. Ωραία. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Α, έχουν και ένα τελευταίο κομματάκι, ε. Κοίτα τώρα που θα μας παίξουν τα παπάρια με αυτούς 71, ρε μάγκες. Α, εντάξει, λέω μήπως. Και οι 2537 θα κάνουμε τον ντου εδώ πέρα. Ωραία. Η Ελλάδα είναι νικηφόρα. Ωραία, λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, ε. Θυμήστε μου τι κάνουμε τώρα, θα δούμε. Νομίζω κάτι στη διπλωματία κάνουμε. Δεν θυμάμαι. Τι κάνουμε τώρα ακριβώς, γιατί δεν θυμάμαι. Λοιπόν, για περιμένετε, περιμένουμε να τελειώσει ο γύρος. Δεν κάνω κάτι άλλο προς το παρόν. Λοιπόν, για περιμένετε, στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει στρατό. Έχει 1117 άτομα εμείς. Πόσο είναι το game, τι εννοείς πόσο είναι το game. Από πού μπορώ να πάρω το game και πόσο κάνει. Από το Steam νομίζω έχει 5 ευρώ, εγώ το είχα πάρει 4,23 σε έκπτωση. Μπορείς να του στείλεις τελεσίγραφο για να σου δώσουν τις πόλεις τους χωρίς να κάνεις πόλεμο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πώς το κάνω αυτό, Cracked, για πες μου μία, γιατί δεύτερη φορά παίζω το game, δεν το ξέρω καλά. Max, πόσα. Πρέπει να δούμε λίγο το Max. Πόσα είναι το game, πόσα χρήματα, 5 ευρώ το ίσως Steam.
Οι φάρμες αυξάνουν πληθυσμό, τα εργοστάσια, οικονομία και την ανάπτυξη. Ωραία, θα φτιάξουμε και φάρμες λίγο. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ναι, αλλά λογικά δεν θα δεχόντουσαν. Πάρε το Κόσοβο. Κόσοβο τώρα, μπρο. Το Κόσοβο δεν το παίρνουμε ακόμα, γιατί μπορεί να γίνει και πόλεμος με Σερβία και δεν θέλω. Πάτα πάνω εκεί που έχει τα Σκόπια και το 100. Το 100, ποιο 100. Α, εδώ. Α, ναι, μπράβο. Διαπραγμάτευση ειρήνης μπορούμε να κάνουμε τώρα. 4.99, προχώρα ένα γύρο. Ωραία, προχωρήσαμε. Διαπραγμάτευση ειρήνης. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε να πάρουμε αυτά, να πάρουμε αυτά, να πάρουμε αυτά και να πάρουμε και αυτά. Όλα μπορούμε να τα πάρουμε. Τα κατακτούμε. Μπαμ. Αποστολή ετοιμάτων. Αποστολή ετοιμάτων. Ναι. Ωραία. Λογικά τα πήραμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε αφομοίωση, νομίζω, ε. Πάμε όλο ένα γύρο. Το μήνυμα λήγει στην... Ναι, ωραία, έγινε αυτό. Χαμηλή σταθερότητα. Νομίζω αυτό το θυμάμαι. Αυτό το κάναμε με την αφομοίωση, όπως θυμάμαι. Περισσότερα πατάγαμε αφομοίωση. Ωραία. Επιβεβαίωση. Όπως θα κάνουμε αφομοίωση και εδώ πέρα. Και πρέπει να έχουμε και εδώ πέρα, νομίζω, στρατό, για να έχουμε καλύτερα τέτοια, ε. Αφομοίωση. Επιβεβαίωση. Εντάξει, αφομοίωση δεν είναι... κάτι μεγάλο. Ωραία, και αφομοίωση και εδώ. Επιβεβαίωση. Λοιπόν, θα κάνουμε disband τους δύο στρατούς μας. Οχ, αυτός ο στρατός μας τι κάνει εδώ πέρα. Στην Αθήνα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτούς disband. Αποστράτευση στρατού. Και τους 1117. Θα κάνουμε και αυτούς στην Αθήνα. Αποστράτευση. Ωραία. Και τους 2250. Θα αφήσουμε λίγο αυτούς εδώ πέρα. Δεν θα τους αφήσουμε όλους. Θα κάνουμε αποστράτευση μερικού στρατού. Θα μείνουν 1000 άτομα περίπου. Ωραία, μέχρι να γίνει αφομοίωση. Σκόπια 17, Βέλε 65 το εδώ πέρα. Ωραία, θα αφήσουμε αυτούς εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο γύρο. Από την Μποτσουάνα. Λοιπόν, το τελεσίγραφο δεν πιάνει συχνά, πολύ σπάνια. 4.90, time out κάνουμε αφού τον προειδοποιήσουμε πρώτα. Σωστός ο Αθ. Ωραίος Αθ, σωστός. Σύντομη Αθ. Τι είναι το σύντομη, συγγνώμη εννοείς. Θα το πάρουν οι Σέρβοι. Το Κόσοβο. Δεν πειράζει, θα το πάρουν. Με Σερβία ούτως ή άλλως θέλω να κάνω συμμαχία. Δεν θέλω να το πάρω ακόμα τουλάχιστον το Κόσοβο. Το live θα ανέβει στο YouTube. Ναι, θα ανέβει. Κάνε αφομοίωση τώρα, κάναμε. Ζεντικουλά, hello my brother, how are you. Παναγιώτης Δούρος, το μήνυμα διαγράφηκε. Ωραία. Ρικόνδρο Κωνσταντινούπολη. Ροντρίγκο Γκονσάλβες. Κόσοβο Freeland, σε ένα παιδί, αλλά ένας έγραψε 500 μηνύματα και προειδοποίησα στο chat. Συμφωνώ, χαιρετίσματα από Σαλόνικα. Χαιρετούμε Σαλόνικα, οποία Σαλόνικα είχα πάει το 2015 και είχα περάσει ωραία. Λοιπόν, αν κάνεις πόλεμο με Κόσοβο, δεν θα σου κάνει πόλεμο η Σερβία. Το Κόσοβο δεν είναι υποτελής της Σερβίας και οι γιορτές δίνουν χαρά στους πολίτες. Όσο πιο χαρούμενοι, τόσο καλύτερη οικονομία. Αυτό το ξέρω με τις γιορτές. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι δεν θέλω να πάω να πάρω το Κόσοβο απευθείας. Ίσως το πάρουμε μετά. Γιατί θα πάω πολύ ευθεία πάνω. Λοιπόν, 21 χιλιάρικα. Παίρνουμε 4 χιλιάρικα σχεδόν σε κάθε γύρο. Βασικά παίρνουμε 3.361. Το Κόσοβο, για να δούμε λίγο στη διπλωματία. Με ποιον έχει πόλεμο? Με το Κουβέιτ. Τι λένε αυτοί, ρε? Πάτε καλά, ρε. Ποιο Κουβέιτ? Μας δουλεύουνε. Λοιπόν, με την Αλβανία τι πράγματα και έχουμε? Για να δούμε. Διπλωματία. Μείον 3 έχουμε σε σχέσεις. Είχε πόλεμο. Α, πρώην Γιουγκοσλαβία, ναι, είχαν πόλεμο. Αλλά τους κατακτήσαμε. Ανάπτυξη σχέσεων θα κάνουμε. Βασικά θα τους κατακτήσουμε και αυτούς. Θα κατακτήσουμε και αυτούς εδώ πέρα, τους τυπάδες. Θα πάμε να κατακτήσουμε εδώ πέρα. Βουλγαρία θα την αφήσουμε ακόμα. Βουλγαρία θα την αφήσουμε. Θα βγάλουμε λίγα τέτοια, λίγο στρατό για να πάμε για Τουρκία μετά. Λοιπόν, και οι γιορτές δίνουν χαρά. Όποιος θέλει να παίξει Age of History στο κινητό και μην δώσει λεφτά, κατεβάζει το Age of History Lite. Ωραίος Μιχάλης Καριώτης. Όποιος θέλει να παίξει το Age of History μπορεί να το παίξει και στο κινητό. Κατεβάζει το Edge of History Lite. Ωραίος. Θα πάρεις το Κόσοβο. Θα το πάρω, αλλά μπορεί να πάμε και για την Αλβανία τώρα. Θα δούμε. Μπορείς να το κατεβάζεις δωρεάν από το Google. Α, δεν το ήξερα αυτό. Πάρε την Αίγυπτο. Να, σταματάει εκεί. Υπάρχει NATO σε αυτό το game? Όχι, από όσο ξέρω. Το τελεσίγραφο πετυχαίνει όταν έχεις πολύ στρατό. Ωραία. Μπες στην Βόρεια Ήπειρο καλύτερα. Πάρε Μαυροβούνιο και Αλβανία. Οι βιβλιοθήκες σου δίνουν καλύτερη τεχνολογία. Σοκράτης Ορλής, καλησπέρα. Πάρε την Αλβανία, χρεώσει 195. Εχθροί ήταν, δεν είχαν πόλεμο. Ναι, εχθροί, εντάξει. Οκ. Οπότε ήταν εχθροί.
Οι άλλοι τύποι. Η Αλβανία με τα Σκόπια. Λοιπόν, εχθροί. Ωραία. Το έχω παίξει μόνο νικάω, είναι τέλειο. Το light δεν έχει όλες τις χώρες. Λοιπόν, βγάζουμε λίγο στρατό. Εν τω μεταξύ, τι θέλω να δω. Θα βγάλουμε λίγο στρατό μετά. Ας αναπτύξουμε πρώτα την οικονομία μας και θα βγάλουμε λίγο στρατό. Αφού φτιάξουμε πραγματάκια εδώ πέρα στις αίρες, πάμε περισσότερα. Πάμε να φτιάξουμε μια φάρμα. Ωραία. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε και μια βιβλιοθήκη. Ποιος την είπε τη βιβλιοθήκη? Πού είναι η βιβλιοθήκη όμως? Πού είναι η βιβλιοθήκη, ρε μάγκες? Μπορούμε να φτιάξουμε γενικά βιβλιοθήκη εκεί πέρα? Όχι, εδώ μπορούμε. Βοηθάει την. Το research. Μάλιστα. Λοιπόν, να φτιάξουμε βιβλιοθήκη 8.000. Βασικά θα περιμένουμε λίγο και θα φτιάξουμε σε λίγο βιβλιοθήκη. Πάμε να κάνουμε λίγες επενδύσεις ακόμα. Επενδύσεις και για ανάπτυξη, επενδύσεις και για οικονομία. Ωραία. Ωραία, εδώ συνεχίζουμε. Κτίριο χτίζεται στις αίρες, ναι, η φάρμα μας. Θα φτιάξουμε φάρμα. 3.396, 27.000 τώρα πλέον έχουμε. Ασθένεια, δυσεντερία. Εκδήλωση, πού είναι αυτό, ρε μάνα, στο Αμπουντή. Ωπα ρε, τι έγινε τώρα εδώ κάτω? Α, και καλά μας το έβγαλε τώρα για τις ασθένειες και καλά, Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, πόλο να φτιάξουμε εδώ τίποτα, στα Γιάννενα, ή να φτιάξουμε κάτω στη Σπάρτη. Θα φτιάξω λίγο στα Γιάννενα, μιας και θα πάμε για την Αλβανία. Πιθανότατα να φτιάξουμε κανένα καστράκι. Λοιπόν, περισσότερα, κάστρο 5160, θα φτιάξουμε ένα πύργο βασικά, κατασκεύασμα, και θα κάνουμε και μερικές επενδύσεις για ανάπτυξη. Ωραία, και για οικονομία. Ωραία. Πάμε χαλαρά και να κάνουμε και καμιά γιορτή μετά πάνω στα Σκόπια. Λοιπόν, εχθροί ήταν το light, το έχω παίξει μόνο νικάω, είναι τέλειο. Δες Vult. Ροντρίγκο Γκονζάλβες, use Vult. Κάνει πόλεμο με Τουρκία. Μετά, σε λιγάκι θα κάνουμε πόλεμο με Τουρκία. Καλησπέρα Γιώργος Γιάγκου, τι κάνεις, πως είσαι, σκοπό να πάρεις όλα τα Βαλκάνια. Για Βουλγαρία δεν ξέρω ακόμα. Για τη Βουλγαρία δεν ξέρω ακόμα αν θα πάμε. Γιατί έχουμε με Ρουμανία κακές σχέσεις, οπότε θα την κρατήσουμε λίγο τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν θα πάμε πάνω. Δες το Blood Europe 2 mod, είναι τέλειο. Θα το τσεκάρω, Μίτσος ζητά. Νιώσατε αγαθά για να πιάνεις πιο πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να κάνει πόλεμο στην Τουρκία, θα τον τζακίσουνε. How about Malta? Θα δούμε μετά τη Μάλτα, θα την τσεκάρουμε. Εγώ την είπα, το βιβλίο είναι. Ωραίος Κώστας Γιαμάνης για τη βιβλιοθήκη, εννοείς. Λοιπόν, είμαι καινούριος και από κανάλι σου είδα όλα τα Hearts of Iron 4 million don και μπήκα στο live σε αυτό το game που παίζεις τώρα. Ποιος είναι ο στόχος? Κοίτα, στόχος τώρα είναι να φτιάξουμε στρατό και να κατακτήσουμε τα πάντα. Αλλά εμείς πρώτα θα πάμε για Τουρκία, αφού πήραμε τα Σκόπια. Μετά πιθανόν να πάμε για πάνω, για πραγματάκια πάνω, λίγο και Βαλκάνια. Και αργότερα θα δούμε από εδώ αριστερά-δεξιά. Μην κάνεις με Τουρκία ακόμα. Βγαίνω, θα μπω στο Mr. Monk, θα ξαναμπω στο τέλος του Twitch του Mr. Monk. Περάστε να πείτε ένα γεια. Οκ, Αλέξ. Είναι δύσκολη, τα συνεργεία βοηθάνε στις επενδύσεις. Ωραία, μην φτιάξει κάστρο, φτιάξε γήπεδο. Ζωσιμάδες, γιατί είναι σαν χωράφι με ελιές. Βγάλε πολύ στρατό και ζήτησε την Ανατολική Ρωμιλία από Βουλγαρία. Θα ζητήσουμε πράγματα. Ναι, για το research το βιβλίο. Πρόσεχε, η Τουρκία έχει πολύ στρατό. Και εμείς θα φτιάξουμε πάρα πολύ στρατό. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ούτε θα φοβηθούμε κανένα στο μέλλον. Άμα μου κάνει πόλεμο η Τουρκία, θα κάνω τον μπαγκαρισμένο game να τη κάνει πόλεμο η Ρωσία και η Συρία. Λοιπόν, σχέσεις αναπτύσσονται από την Ουγγαρία και από την Γκάνα. Μάλιστα. Η Ουγγαρία, ωραία. Συνένα, ωραίος ο παίχτης. Προσφορά συμμαχίας. Είναι σχετικά μεγαλούτσικη, δεν είναι πολύ άσχημη γενικά. Με την τέτοια. Λοιπόν, έχουμε εδώ κόσμο. Έχουμε 1263 άτομα. 105 βλέπω έχουν οι Αλβανοί εδώ πέρα. Οπότε, μόλις βγάλουμε λίγο στρατό, πιθανότατα να πάμε και για Αλβανία απευθείας. Μπαμ, μπαμ. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, το σύμφωνο μη επίθεση έχει λήξει με την Κύπρος, όπως και με τη Σερβία. Ωραία. Συν 32 με τη Σερβία. Προσφορά συμμαχίας. Α, για λίγο, ρε φίλε. Ανάπτυξη σχέσεων. Προετοιμασία για πόλεμο. Διακήρυξη πολέμου. Έτσι εμπορίου, θα πούμε. Έτσι εμπορίου. Επαρχής χρυσάφι, αμυντικό σύμφωνο, αποστολή πρότασης, πόντι διπλωματίας μείον 1. Για να δούμε αν θα δεχτεί.
Καλά, με την Κύπρο είμαστε σύμμαχοι, οπότε δεν μας νοιάζει. Η διπλωμάτη τερμάτισε Σερβία, το μήνυμα λήγει στις 2 turns, ωραία. Βουλγαρία μας κάνει καλές σχέσεις, μπράβο στη Βουλγαρία. Έτσι εμπορία, η πρόταση απορρίφθηκε από την Σερβία, του Γιωτάδες. Πρόταση συμμαχίας δεν θέλει. Ωραία. Ένα σύμφωνο, μία επίθεση θα κάνουμε ακόμα. Ωραία, γίνονται πραγματάκια εδώ. 38.000 έχουμε φτάσει. Συν 33. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε. Μη φτιάξει κάστρο, ναι. Βγάλε πολύ στρατό και ζήτησε, ναι. Πρόσχη, η Τουρκία έχει πολύ στρατό. Είδαμε, Μιχάλης Καριώτης, είμαι Πας Γιάννενα. Θέλεις ένα μπανάκι, βοήθεια, βοήθεια την Κύπρο. Μα η Κύπρος δεν έχει πόλεμο με κανέναν, όπως ξέρω, προς το παρόν. Μετά, μόλις κάνουμε ντου στην Τουρκία, θα τη βοηθήσουμε να πάρει τα έδαφη πίσω. Γίνεται να κάνεις ένωση με την Κύπρο. Δεν γίνεται, αλλά έχουμε συμμαχία με την Κύπρο. Άλλαξε πολίτευμα. Κάνε το φασισμός για να μπορείς να βγάλεις πιο πολύ στρατό. Στάπορα. I don't understand your language, Rodrigo Gonzalez. Κάνε φασισμό, μπάπης γίνεται. Άλλης Ζεκαλά στο μήνυμα ανακλήθηκε. Νικόλας Ντούρος, καλησπέρα. Μιχάλης Χαριώτης, όχι, όχι. Αν φτιάξεις οπλοστάσιο, παράγεις παραπάνω στρατιώτες. Καλό αυτό. Οπότε ας φτιάξουμε και ένα οπλοστάσιο εδώ πέρα κάπου περίεργα. Λοιπόν, πού να φτιάξουμε, να φτιάξουμε στη Λάρισα. Περισσότερα, πάμε να φτιάξουμε ένα οπλοστάσιο το οποίο έχει 16.000. Τι λες, ρε φίλε. Δεν πειράζει, πάμε να φτιάξουμε εδώ ένα οπλοστάσιο. Λοιπόν, και κάπου να φτιάξουμε και μια βιβλιοθήκη. Μήπως στην Αθήνα να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη, 8.000 έχει. Πάμε να τα χαλάσουμε όσα βγάλαμε. Ίσως έπρεπε να περιμένω να μαζέψουμε κι άλλα λεφτά. Κτίριο χτίζεται, ναι, ωραία. Ο διπλωμάτης τερμάτισε τη Ρωσία. Συν 16. Προσφορά συμμαχίας είναι χαμηλή λόγω των συνόρων που είπαμε πριν. Σύμφωνο, μια επίθεση βέβαια θα κάνουμε με τη Ρωσία. Οκ. Okay. Εδώ στην πραγματικότητα κατουράμε την Τουρκία. Αν το παίξουμε έξυπνα, στο game θα κολλώσουμε. Οκ. Okay. Όσο περισσότερο κατακτάς, τόσο περισσότερο θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί σου. Ωραία, καλό αυτό. Όχι, πρέπει να έχεις καλές σχέσεις. Κάνε πολύ το φασισμό. Αύριο θα έχει live, δεν ξέρω. Πώς θα κρατήσει το live μέχρι τις 9.30 περίπου. Μετά θα πάμε να δούμε ένα ματσάκι. Ένα-δύο ματσάκια που παίζουν στο Classic, κάτι παιδιά. Και 10.30 θα πάμε να δούμε την ανόρθωση. Εγώ δηλαδή θα πάω να δω την ανόρθωση που παίζει League of Legends. Γουλού, Dominant και αυτοί. Πώς λένε τους φόρους για να πιάνεις πιο πολλά λεφτά. Τι εννοείς? Είμαι καινούριος. Νικόλας Ντούρος, καλησπέρα, να είσαι καλά. Η Αλβανία είναι στα σύνορα με την Νότια Ήπειρο. Άμα θες, άλλαξες σε βασισμό για να μπορείς να βγάλεις περισσότερο στρατό. Ωραία, λοιπόν. Πρώτη φορά θα το κάνω αυτό. Πάμε να το τσεκάρουμε. Να δούμε λίγο κυβέρνηση. Πώς αλλάζω όμως. Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε ας είναι η πρώτη φορά. Όπα ρε. Εδώ πέρα κάτι κατεβάσαμε. Πάμε να φτιάξουμε αυτά. Αυτά τα είχα ξεχάσει, ρε μάλεξ. Λοιπόν, αγαθά, πάμε εδώ. Έρευνα δεν έχω καθόλου. Τι λέτε ρε, πάμε εδώ. Επενδύσεις. Επενδύσεις εδώ. Ωραία, στρατό δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Τα αγαθά τα βάμε εκεί. Έρευνα δεν είχα καθόλου. Λοιπόν, πώς το κάνω όμως αυτό τώρα να φτιάξω τέτοιο. Εισόδημα. Υπόλοιπο, στρατιωτική, παγκόσμιο πληθυσμό, πληθυσμό, οικονομία. Στατιστικά. Ελλάδα. Ωραία, σταθερότητα, κατάταξη, κυβέρνηση. Λοιπόν, για περιμένετε να δούμε πώς το κάνουμε. Οι Αλβανίδες, σας είπαμε, μην είστε άπλιστοι, η απληστία δεν βοήθησε κανέναν. Επίσης, ανάλογα τους πολέμους που κάνεις, αν οι άλλες χώρες είναι εχθροί, αυξάνονται οι σχέσεις με τους εχθρούς που έχει ο αντίπαλός σου. Ναι, φασισμό, φτιάξε λιμάνια και θα σε βοηθήσει οικονομικά. Οκ. Okay. Πώς το κάνω όμως αυτό με το να αλλάξουμε το πολίτευμα. Κατασκευασμένα κτίρια, στρατιωτική συντήρηση. Τέλος πάντων, όποιος ξέρει, ας μου πει μία πώς το κάνουμε για να το φτιάξουμε λίγο. Πάμε να φτιάξουμε και ένα λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι το λιμανάκι? Λιμάνι, λιμάνι, λιμάνι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε εδώ λιμάνι. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε λιμάνι όμως. Οπότε πάμε να το φτιάξουμε εδώ. Κατασκεύασμα. Λοιπόν, και πάμε να μαζέψουμε πάλι 30.000. Σύμφωνο μία επίθεση σε ένα γύρο 30 Οκτωβρίου 2019. Με τον Βλαδίμιρο Πούτιν. Τόσο γρήγορα. Κτίριο χτίζεται στη Λάρισα οπλοστάσιο. Ωραία. Το Ισραήλ μας έκανε για καλές σχέσεις. Μας έκανε το Ισραήλ. Σερβία και Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία το Ισραήλ. Άντε πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Ωραία. Καλές σχέσεις και από Βοσνία. Ερζεγοβίνη. Το σύμφωνο μία επίθεση έχει λήξει με την Ιταλία. Μάλιστα.
Έχουμε καλές σχέσεις γενικότερα με την Ιταλία, νομίζω. Για πάμε να δούμε λίγο. Διπλωματία, έχουμε μείον 5. Κακές σχέσεις έχουμε. Ανάπτυξη σχέσεων. Ανάπτυξη σχέσεις, ωραία. Λοιπόν, σύμφωνο, μία επίθεση έχει λήξει με τη Ρουμανία και με την η Βοσνία μας κάνει για καλές σχέσεις. Ωραία. Με τη Ρουμανία δεν κάνω κάτι ακόμα τουλάχιστον. Αλλά με την Βοσνία θέλω να δω πραγματάκια. Ανάπτυξη σχέσεων. Μας έκανε ανάπτυξη σχέσεων η Βοσνία. Προσφορές συμμαχίας φυσικά και δεν θέλουν. Οπότε τα αφήνουμε λίγο ακόμα εδώ πέρα και βλέπουμε. Ελλάδα παίκτη 1. Τι έγινε, ρε μάγκες. Φοβήθηκα. Λόφι. Ωραία, αναπτύσσεται σχέση από το Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Για περιμένετε. Φτιάξε λιμάνι, πάτα διπλωματία. Πάμε λίγο. Πά στη διπλωματία. Κάτω αριστερά πάτα την Ελλάδα και μπορείς να το αλλάξεις. Ωραία, πήγαινε διπλωματία στο διπλώμα. Πάτα διπλωματία, πήγαινε στο διπλώμα. 101 άτομα. Είμαστε 69 likes. Χεχεχε. 101 άτομα. Τα περισσότερα άτομα που είχαμε φτάσει ήταν 139 την άλλη φορά που παίζαμε Hearts of Iron. Διπλωματία. Και για κάτω γράφει το πολίτευμα. Έγινε μοναρχία. Ωραία, cracked. Πάτα διπλωματία και πάνω στην Ελλάδα. Πώς λέγεται το παιχνίδι? Age of History 2 λέγεται. Πας διπλωματία, πατάς στην Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους. Bill Bukures, καλησπέρα. Mr. Philippos, thanks. Unknown user, 69 likes, χεχεχε. Πάτα στην διπλωματία και ωραία. Λοιπόν, πάμε διπλωματία. Πάμε Ελλάδα διπλωματία. Αλλαγή τύπου κυβέρνησης. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα. Πολυκράτος έχουμε. Έχει και πολυκράτος, ρε φίλε. Από τόσο παλιά. Ορδή. Για να δω λίγο. Κόστος στρατολογίας 2. Στρατιωτική συντήρηση συν 4 όμως έχει. Πολιτεία. Μπόνους άμυνα συν 4 έχει πολιτεία. 1,8 κόστος στρατολογίας. Μείον 2%, μείον 2%. Μάλιστα. Φορολογία εισοδήματος έχει κακό. Η πολιτεία είναι καλό γενικά. Φασισμός συν 5 άμυνα. Μείον 2, 1,8, 0,8 συν 4 παραγωγή εισοδήματος συν 1 φορολογία εισοδήματος. Κομμουνισμός, μοναρχία, συν 2 διοικητικό κόστος και δημοκρατία. Μαλάκα, η δημοκρατία είναι το χειρότερο εδώ πέρα. Λολ. Μόνο τον bonus άμυνας έχουμε και φορολογία εισοδήματος. Οπότε, βάλε Πασόκ. Είχαμε φτάσει νομίζω και 142, μπορεί να είχαμε φτάσει, δεν θυμάμαι. Μπορεί να είχαμε φτάσει και 163 παραπάνω, δεν θυμάμαι. Πάτε διπλωματία, ναι. Βάλε φασισμό για περισσότερο στρατό. Φασισμό, καλησπέρα σε όλους. Φασισμός έχει μόνο θετικά. Ναι, το είδα, επίστημα Μουδονία. Ναι, τους πήραμε τους γιοτάδες. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κοίτα, μ' αρέσει και η πολιτεία, αλλά πάμε εδώ. Ωραία. Ωραία, και τώρα πώς το κάνω, ρε μάγκες. Το αφήνω έτσι. Α, επιβεβαίωση. Είμαι γιοτάς κι εγώ. Ωραία. Δαπάνες προϋπολογισμού. Αγαθά. Πάμε εδώ, έρευνα εδώ. Επενδύσεις εδώ. Ωραία, και έχουμε 3.000. 3.760 τώρα. 3.775. Από το Μαυροβούνιο αναπτύσσονται σχέσεις. Ελληνικά. The Fall of Democracy 2021. Colorized, ελληνικά. Επίσης, ελληνικά. Judge Samson, πώς λέγεσαι, εμείς Παμάρη, ποια είναι η γνώμη σου για Κασιδιάρη? Δεν έχω γνώμη για κανένα πολιτικό. Εμείς Παμάρετε, φασίστα, Άλεξ, χτύπα. Δεν έχω γνώμη για κανένα πολιτικό, αλλά η γνώμη μου για τους πολιτικούς είναι χειρότερη γενικά, να ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα. Φτιάχνουμε λίγο κόσμο και θα κάνουμε ντους στην τέτοια. Ελβετία-Γαλλία πόλεμος. Γερμανία-Γαλλία πόλεμος, μάγκες. Αυτό πρέπει να γίνει. Γερμανία-Γαλλία πόλεμος. Link για Discord. Άμα είναι κανένας moderator μέσα να κάνει το link για Discord. Σπαμάρετε λίγο Discord άμα είναι κάποιος moderator μέσα. Γερμανία-Γαλλία. Γερμανία στρατιωτική βάση στην Ελβετία. Α, γι' αυτό μάλλον, ναι. Hellenic Mapper. Λογικά σε λίγο θα μπει κάποιος moderator. Ήταν πριν κάνα δύο άτομα, αλλά προς το παρόν νομίζω δεν ξέρω. Κάπου έχουν πάει λογικά τα παιδιά. Ένα παλικάρι έφυγε. Ο κομμουνισμός μειώνει το κόστος μετακινήσεων του στρατού. Ωραία, λοιπόν. Πάμε άλλη μια φορά να κάνουμε τέλος γύρου για να πάμε να κάνουμε τον ντουμα στην Αλβανία, μάγκες. Πάμε να πάρουμε και την Αλβανία. Εν τω μεταξύ, η Αλβανία έχει βάσεις. Κανένας. Ισραήλ, συν 26%. Φαντάζεστε να μας κάνει κανένα ντου του Ισραήλ.
Καλά, μακριά είναι, θα μας κλάσει. Αναπτύσσεται σχέση με τη Γαλλία όμως. Αποστολή τηλεσυγγράφου. Η σχέση μας χρειάζεται να είναι κάτω από μείον 10. Μείον 3. Μάλιστα, οπότε δεν μπορώ να στείλω τηλεσύγγραφο. Καλύτερη σημαία έχει. Προτείνω τα αγαθά να τα βάλει πιο πάνω για καλύτερη ανάπτυξη πληθυσμού. Οκ, okay, Κωνσταντίνος Γιαμάνης. Κώστας Γιαμάνης βασικά. Λοιπόν, τα αγαθά. Θα τα βάλουμε εδώ. Θα τα βάλω εδώ. Νομίζω αρκετά καλά είναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το κάνουμε ντου. Έχει ασχοληθεί με πολιτική. Δεν έχω ασχοληθεί με πολιτική, αλλά έχω ψάξει, έχω διαβάσει πράγματα γενικότερα. Unboxing tech. Καλύτερη σημαία έχει. Έχω διαβάσει αρκετά πράγματα. Γενικά οι απόψεις μου δεν είναι διαφορετικές από πράγματα, δηλαδή. Τέλος πάντων, άστο, θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 54 χιλιάρκα. 58 χιλιάρκα, 60 χιλιάρκα φτάσαμε και πάμε να κάνουμε ντου στην Αλβανία, μαγκές. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε full στρατό. Λοιπόν, από εδώ έχουμε 1263. Πάμε να βγάλουμε από κάτω στρατό, στρατολόγηση. Θα βγάλω 3000 άτομα. Από εδώ. Ωραία. Εδώ θα βγάλουμε 3251. Τόσα. Ωραία. Εδώ 1263 και εδώ θα βάλουμε άλλους λίγους. Α, έχουμε λίγους εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτοί θα μας μπουν όμως από εδώ μέσα, μαγκές. Θα μας μπουν από εδώ μέσα. Οπότε θα πρέπει να στείλουμε λίγο στρατό εδώ πέρα λογικά. Στρατολόγηση 964. Βασικά δεν χρειάζεται, αφού έχω τους 1263. Θα βγάλω εδώ τους 600 κάτι. Α, μπορώ να βγάλω κι άλλους, ρε. Πώς να βγάλουμε, ένα χιλιαρκό. Ένα 1043 θα βγάλουμε. Ωραία και εδώ. Και δείξε λίγο το χάρτη με τον πόλεμο Γερμανία-Γαλλία-Ελβετία. Περίμενε. Πόσο κάνει το game, 5 ευρώ. Άμα θες τις γνώμες, έχουν οι άλλες χώρες στην Αλβανία. Πάντα εκεί που λέει γνώμες στην Αλβανία. Μέχρι και η σημαία της Αλβανίας είναι κλεμμένη από το Βυζάντιο. Νίκος 5 ευρώ. Νίκος κάνει 5 ευρώ από το Steam. Λοιπόν, εδώ γίνεται πόλεμος. Έχει μπει η Γαλλία μέσα στην Ελβετία. Κοντεύει να φτάσει στη Ζυρίχη. Και τώρα γίνεται πόλεμος με την Γερμανία. Η οποία Γερμανία είχε κάποιες βάσεις στην Ελβετία. Και γι' αυτό έκανε πόλεμο στη Γαλλία. Από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε τον ντου μας τώρα. Πάμε να κηρύξουμε πόλεμο στην Αλβανία. Διπλωματία. Διακήρυξη πολέμου. Προετοιμασίες. Αποστολή τηλεσυγγράφου δεν μπορούμε να κάνουμε. Αποστολή μιας προσβολής. Ωραία, για καθίστε, περιμένετε. Να δω πόσο θα πάει. Μείον 11. Αποστολή τηλεσυγγράφου. Να το κάνουμε. Θα πατήσω αποστολή τηλεσυγγράφου για να το δούμε. Απέτηση υποτέλειας. Απέτηση υποτέλειας πατάω. Ή απέτηση επαρχιών. Επιλογή. Βούρτσισμα. Επιλογή όλων. Ναι. Ωραία, τώρα που πάω. Γεια. Καλησπέρα, Γεράσιμος NTP. Αποθήκευση τώρα πατάω. Ωραία. Ζήτηση στρατιωτικής. Απέτηση επαρχιών. Μαλάκι έγινε. Δεν ξέρω τι πάτησα. Επαρχιών. Είμαι ο Gate 13, αν με θυμάσαι. Α, σε θυμάμαι. Πάτα, επαρχιών να πατήσω. Ναι, αλλά εδώ πέρα γιατί δεν έγινε. Επιλογή όλων. Ωραία, επιλογή όλων. Επιλογή όλων, ναι. Τι γίνεται, ρε Μάγκης, τώρα, γιατί. Αποθήκευση. Α, ωραία. Τώρα το κάναμε σωστά. Λοιπόν, DrawGT, ναι. Οπότε δεν θέλει απέτηση υποτέλειας, απέτηση επαρχιών. Αποστολή τηλεσυγγράφου. Αλλιώς 0 μονάδες θα επέμβουν. Όχι, αλλιώς θα επέμβουν 1263 μονάδες και παραπάνω. Δεν τα επέλεξες. Όχι, πατάς επιβεβαίωση. Πάτησα, ναι. Τα έχει εδώ πέρα και 4. Και τα 4 τα έχει. Αποστολή τηλεσυγγράφου.
Αλλιώς 1263 μονάδες θα επέμβουν. Τελειώνουμε το γύρο μας. Το μήνυμα λίγης της αρνήθηκαν να δεχτούν το τελεσίγραφό μας. Για κήρυξη πολέμου, μάγκες. Πάμε σε πόλεμο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εσείς, όπα ρε, πάλι μπερδεύτηκα. Και οι 3000. Εσείς θα πάτε εδώ. Όχι, βασικά αυτούς θα τους στείλω μισούς-μισούς. Αυτούς θα τους αφήσω εδώ πέρα και θα στείλουμε μισά-μισά πραγματάκια. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα στείλω μερικούς εδώ πέρα να βοηθήσουν τον άλλο στρατό. Θα στείλουμε περίπου 921 άτομα. Οι άλλοι 2320 θα μείνουν εδώ πέρα. Και αυτά τα άτομα θα πάνε πάνω, εδώ. Και 1263. Ωραία, και 1043 πρέπει να πάνε εδώ ευθεία. Κάπως έτσι. Ωραία. Επόμενος γύρος. 2988 έχουν εδώ. Θα γίνει σκληρή μάχη και μπορεί να χάσουμε κιόλας. Αν μπορούσα να το αλλάξω τώρα θα το άλλαζα. Ελλάδα είναι νικηφόρα, ναι, το ξέρουμε αυτό. Μόνο 28 άτομα στείλανε. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Τώρα πρέπει να με αφήσεις να κάνω κι εγώ επιθέσεις, φίλε μου. Ελλάδα είναι νικηφόρα, ναι, το ξέρουμε. 3088. Ελλάδα είναι νικηφόρα, μπράβο. Χάσαμε αρκετό στρατό, αλλά δεν πειράζει. 1263 εδώ πάνω. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Σχεδόν τους πήραμε, μάγκες. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Τους έχει μείνει μόνο αυτό το πραγματάκι. Τώρα θα μετακινήσουμε και τον άλλο στρατό μας εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, εσείς πηγαίνετε εδώ. Βασικά, πηγαίνετε εδώ. Και 2297. Και εσείς πηγαίνετε εδώ. Ωραία. Και εσείς πηγαίνετε εδώ. Ωραία. Και εσείς πηγαίνετε και εσείς εδώ όλοι. Όλοι, ντου από παντού. Λοιπόν, για περιμένετε. Για πάτα, ναι, επαρχιών, αποθήκευση, ωραία. Δεν τα επέλεξες, όχι, πατάς επιβεβαίωση. Πάτησα, δεν τα επέλεξες επαρχιών. Εγώ είμαι ο Νίκος Ζντελίδης. Χάρηκα, Νίκο. Βάλε μονάδες. Καλώς ήρθατε, The Walk of Greece. Ντου από παντού κάνουμε τώρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, θα τους πάρουμε φαλάκι. Ελλάδα είναι νικηφόρα. Ωραία, τους πήραμε και, πήραμε και την Αλβανία. Λοιπόν, πώς βλέπετε το map. Και αργότερα θα πάμε, μόλις βγάλουμε και άλλα λεφτά, θα πάμε για εδώ πέρα, αν προλάβουμε. Αλλά αυτό το save θα το αποθηκεύσω, να μην το ξεχάσω. Να μου το πείτε στο τέλος να το αποθηκεύσω για να το συνεχίσουμε. Ωραία. Φιλικοί πολιτισμοί. Πόλεμος, ναι. Ωραία, 100% υπέρ της δικής μας πλευράς. Μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε τα πραγματάκια μας. Λοιπόν, 19 βαθμολογία. Ακριβώς όσα θέλουμε. Ωραία. Αποστολή ετοιμάτων. Ναι. Τελειώνουμε το γύρο μας. Χαμηλή σταθερότητα. Ωραία. Πόντι τεχνολογία σε έναν. Πόντι τεχνολογία στους οποίους να του βάλουμε στην ανάπτυξη οικονομία θα του βάλω. Συν. Κλείσιμο. Ανακοχή με την Αλβανία, ωραία. Διαπραγμάτευση ειρήνης λέει, επίπεδο τεχνολογίας. Ωραία, πάμε να κάνουμε και μια αφομοίωση τώρα. Διπλωματία, μπράβο μας μάγκες, τα καταφέραμε. Πού είναι η τέτοια, περισσότερα αφομοίωση. Επιβεβαίωση, όπως αφομοίωση και εδώ πέρα. Επιβεβαίωση, άλλη μια αφομοίωση. Ωραία, και εδώ μια τελευταία αφομοίωση. Ωραία. Κάναμε full αφομοιώσεις. Λοιπόν, τώρα το στρατό μας σε λίγο βασικά θα τον βάλουμε μέσα. Όπα, στη Λάρισα τι γίνεται. Έχουμε οπλοστάσιο στη Λάρισα. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Μαυροβούνιο. Στην αλήθεια, να χάναμε το στρατό είναι αδύνατο με την Αλβανία. Συμφωνώ. Η κατασκήνωση προμηθειών αξίζει στο στρατό σου τρώει λιγότερα λεφτά. Αν μπορώ να φτιάξω τέτοιο πραγματάκι, θα το δούμε. Η Μεγάλη Ελλάδα θα πάει Μαυροβούνιο. Θα πάμε, κάτι θα κάνουμε λογικά. Αλλά θέλω. Χάχα, ποιος είσαι ρε, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού είσαι. Χαχα, κλαίω. Ποιος είσαι ρε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού είσαι, δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων. Μετά να πολεμήσει την Τουρκία, θα πάμε εκεί για την Τουρκία σε λίγο.
Ναι, ο Αλεξίου, θα επιτεθεί στο Κόσοβο. Τι είναι η αφομοίωση? Η αφομοίωση και καλά με βοηθάει στο να... να αφομοιωθεί και καλά, να το πω, ο ελληνικός πολιτισμός. Για να μην έχουμε επαναστάσεις και τέτοια. Χοντρικά κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε να βγάλουμε λίγο το στρατό μας. Θα βγάλω λίγο στρατό. Τα 4.000 άτομα θα τα κάνουμε αποστράτευση. Και θα αφήσουμε... πόσο να αφήσουμε? Θα αφήσουμε 1.400. Ωραία. Πηγαίνετε και εσείς 53 εδώ πάνω στα τύρανα. Ωραία. Και είμαστε κομπλέ νομίζω. Αρκετά καλά είμαστε. Έληξε ο πόλεμος. Τα έχουμε πάει τρένο εδώ πέρα. Λοιπόν, και μόλις βγάλουμε και άλλα χρηματάκια, θα πάμε για ντου εδώ πάνω. Στην Τουρκία, η οποία έχει φέρει 628 άτομα εδώ πάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πύργο. Πρέπει να έχουμε πύργο, Για περιμένετε. Έχουμε πύργο. Βέβαια, δεν βλέπω πολλά πραγματάκια από τέτοιο. Λοιπόν, πάμε εδώ στα τύρανα να φτιάξουμε πράγματα. Λοιπόν, επενδύσεις θα κάνουμε για οικονομία. Ωραία, και θα κάνουμε και επενδύσεις για ανάπτυξη. Ένα χιλιάρικο καλά είναι. Κατασκήνωση προμηθειών. Α, αυτό μου είπε να φτιάξω το παλικάρι. Ωραία. Θα φτιάξουμε λογικά στην Αλεξανδρούπολη ένα. Και πάμε να φτιάξουμε και ένα εδώ πέρα. Περισσότερα να φτιάξουμε κάποια πραγματάκια και εδώ. Λοιπόν, ας κάνουμε και μια γιορτή. Γειτονικές επαρχίες. Ωραία, επιβεβαίωση. Και να κάνουμε και μια επένδυση χρυσαφιού. Χρυσάφι, ωραία. Άστο εκεί. Μια χαρά είμαστε. Αναπτύσσονται σχέσεις από την Ιγυρία. Ωραία. 28.000. 32.000. Βγαίνουμε full ευθεία. Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο το chat. Λοιπόν, για να το αποθηκεύσει πρέπει να πατήσει τη σημαία πάνω, μετά δεξιά. Μετά πήγαινε πάνω δεξιά. Βρες την αποθήκευση και είσαι έτοιμος. Τη σημαία πάνω. Επιλογές, αποθήκευση της πρόοδου. Αποθήκευση παιχνιδιού, ναι. Αυτό, τώρα αποθηκεύτηκε. Το παιχνίδι θα αποθηκευτεί στον επόμενο γύρο. Οπότε αποθηκεύτηκε τώρα. Κύψε. Τι κύψε, ρε. Σκύψε, ευλογημένη. Κάπα. Λοιπόν, πόσο πληθυσμό έχεις? Πόσο πληθυσμό έχω? Πού να ξέρω, εγώ θα σου πω, αλλά θα δούμε τώρα λογικά. Λοιπόν, πού το, κάπου εδώ θα το λέει λογικά. Πληθυσμός 631.515. Έχουμε. Έχουμε 475.425 Έλληνες. 110.407 Αλβανούς σε αυτά τα πραγματάκια που πήραμε. 41.000 πρώην Ιουγκοσλαβικούς, ναι, τέλος πάντων Σκοπιανούς. 2.408 Βούλγαρους, 657 Τούρκους, στη μειονότητα, λογικά πάνω, μειονότητα, κάπα και μειονότητα, αλλά λέμε. Στο Μαυροβούνιους και Σέρβους έχουμε. Έχουμε αρκετό κόσμο γενικά. 44.000, 345. Η γιορτή τελείωσε, μπράβο, ευτυχία λέει. Ελλαδάρα θα κάνει συμμαχία με τη Γερμανία ή με Γαλλία, δεν νομίζω τώρα, γιατί είναι σε πόλεμο μεταξύ τους. Για κάθε στιγμή να δούμε λίγο και τον πόλεμο. Ήρεμη τον κόσμο στην πολύ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μαυροβούνι, μην πας, πάρε Κόσοβο. Η αφομοίωση. Δες τη Γαλλία. Δες Γαλλία. Κάνε συμμαχία με Γαλλία. Για κάθε να πάνω με. Οχ. Τι έχει κάνει η Γαλλία? Πώς τους έχει πετσοκόψει έτσι? Εν τω μεταξύ, δείτε εδώ. Πώς έχει στείλει στρατό το Βέλγιο και πήρε αυτά τα πράγματα? Πώς τα πήρε αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχασα? Καλησπέρα Μαρία Αρμάγου. Τίποτα σπουδαίο. Έχουμε κατακτήσει την Αλβανία και τα Σκόπια. Μετά θα πάμε και για Τουρκία. Θα κάνει συμμαχία με τη Γερμανία ή με Γαλλία? Μη σπαμάρεις, Νίκ Τιλεγκάνκς. Μη σπαμάρεις. Δεν ξέρω. Καθίστε να πάμε λίγο στη Γαλλία. Ο Μακρόν τον έχει κιόλας. Ανάπτυξη σχέσεων. Προσφορά συμμαχίας δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Με Γαλλία είναι τώρα σε πόλεμο με τη Γερμανία, ωραία. Ιταλία και Γαλλία αγαπιούνται, φιλικοί πολιτισμοί. Και είναι εχθροί με Τουρκία, Γερμανία και Ισπανία. Άρα, μπορούν να μας βοηθήσουν και με την Τουρκία, μάγκες. Καθίστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και θα πάμε για ντου, μάγκες. Θα πάμε να το δούμε λίγο, να το τσεκάρουμε. Τι θα γίνει. Ας περάσουμε και λίγο τα τέτοια μας, τους γύρους μας. Τανζανία. Λοιπόν. Γεια σου Ice Dragon, καλησπέρα. Please, κάνε συμμαχία με Ρωσία. Έχουμε ήδη τις, έχουμε κάνει καλές σχέσεις με Ρωσία. Και αργότερα θα κάνουμε επιθέσεις στην Τουρκία μαζί λογικά. Δες τη Γαλλία να χέζεται. Η Γαλλία γίνεται, έχει κάνει πανζουγλισμό η Γαλλία.
Η Γαλλία έχει κάνει παντζού. Α, τους έχουν μπει και οι Γερμανοί εδώ, ρε. Τώρα το είδα, λολ. Τους έχουν μπει από εδώ οι Γερμανοί, οι Γάλλοι έχουν μπει εδώ. Ούτε ξέρουν τι γίνεται. Μονακό, χαχ. Please, συμμαχία με Ρωσία, please. Ό,τι να είναι γίνεται στη Γερμανία, sorry. Hello, my friend from Russia, from Ukraine. I don't know where are you from. Κάνει συμμαχία με Γαλλία και όχι με Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει συμμαχία με την Τουρκία και η Γαλλία δεν έχει συμμαχία με την Τουρκία. Κάνε με Γαλλία, Ρώσος, μην κάνεις πόλεμο στην Τουρκία, θα σε διαλύσει, άκουσε με. Ναι, δεν κάνουμε ακόμα, μην αγχώνεσαι. Αλεξίου, Άλεξ, έτσι ωραίος, πάμε για το Discord. Αυτό σου λέω και εγώ ότι θα σε βοηθήσει η Γαλλία. Το Twitch του Mr. Monk. Η Τουρκία φέρνει στρατό στα σύνορα. Κάνει συμμαχία με Αμερική. Hello my friend from Russia. I don't know if you are from Russia or Ukraine. But you are, if you are friendly, you are welcome in the stream. Λοιπόν, η Τουρκία, ναι, το βλέπω, μαζεύει στρατό στα σύνορα. Θα πάμε και εμείς να μαζέψουμε λίγο στρατό, αλλά θέλω να δω λίγο τι γίνεται εδώ. Να δω τι θα γίνει σε αυτό το πόλεμο. Περιμένετε λίγο. Όπα, Γερμανία έχει πάει όλη ευθεία, μάγκες. Γερμανία έχει πάει όλη ευθεία. Η Γαλλία όμως επανέρχεται εδώ. 72.000 έχουμε, μας έχει κάνει καλές σχέσεις η Sierra Leone. Γίνω Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ θα γίνω Μέγας Ακύλο. Λοιπόν, Γερμανία μπαίνει μέσα στη Γαλλία, μαγκές. Θα γίνει ό,τι έγινε και στο δεύτερο παγκόσμιο. Θα τους πάρουν σε μερικές μέρες. Λοιπόν, για περιμένετε να δούμε εδώ. Κάνει το comeback η Γαλλία. I do not understand English. It's okay, my friend. It's okay. No problem. Relax. Don't worry. Το σύμφωνο μη επίθεση λίγη με τη Σερβία. Okay, το καταλάβαμε. Πού έχουμε? Έχουμε αφομοίωση εδώ. Δεν είχαμε κάνει για αφομοίωση. Αφομοίωση έχει τελειώσει. Σταθερότητα επαρχίας. Α, εντάξει. Σταθερότητα επαρχίας 100%. Κομπλέ είμαστε. Κομπλέ είμαστε. Κομπλέ είμαστε. Α, έχει μπει η Σερβία εδώ. Μαυροβούνιο. Ωραία, αφήστε το Μαυροβούνιο να κατακτήσει το Κόσοβο. Και θα βγάλουμε μετά ντους στο Μαυροβούνιο. Αλλά είναι Σλοβενία. Αγάπη με την Ολλανδία. Ωραία, σε πόλεμο με Κωσυφοπαίδιο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 84.000 κόσμο. Η Φιλανδία μας έχει κάποιες σχέσεις. Ωραία. Η Ιταλία, έχουμε συνέξτρα με την Ιταλία. Μπράβο. Τέλειο, Μέγα Σακύλο. He doesn't speak Russian. Γαλλία, Γερμανία. Ωραία το. Okay, ωραία το συνδέει αυτό με το Μεγαλέξανδρο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Οι Γερμανοί μάγκες το έχουν, θα το πάνε τρένο πιθανότατα. Οι Γερμανοί, εντωμεταξύ, για να δούμε λίγο κάτι. Η Μέρκελ. Είναι εχθροί με Γαλλία, με Ρωσία και με Τουρκία. Σε πόλεμο είναι με Ρωσία και με Γαλλία. Ρε τι λέτε ρε. Χαμός δηλαδή μάγκες, ε. Γιατί η Ρωσία, αφού έκανε η Γερμανία ντου στη Γαλλία, η Ρωσία τώρα μπήκε στον πόλεμο επειδή είναι φιλαράκια με τον Μακρόν. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, το σύμφωνο ναι με τη Ρωσία έχει λήξει. Πόντι τεχνολογίας, πάμε να βάλουμε πόντους. Έναν πόντο έχουμε. Λοιπόν, θα το βάλουμε στην παραγωγή εισοδήματος. Να πάει στο 8. Λοιπόν, για περιμένετε. We can't understand you, bro. Bro from Russia, we can't understand you. Relax. Ωραία. Ωραίος Άλεξ. Αυτό Μιχάλης Καριώτης. Dude, this is a Greek stream. Please, κάνει με Αυστραλία. Δεν μπορούμε να κάνουμε με τους πάντες. Μαρία Αρμάχου, yeah. Please, όχι πόλεμο με Μαυροβούνιο. Κούρασες. Λοιπόν. Πάμε. Τους πήρανε. Μόλις δεν τους έχουν πάρει ακόμα. Ωραία διπλωματία. Για πάμε λίγο στη διπλωματία να δούμε τι θα κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία μπαίνει ολευθεία, μαγκές. Δεν νομίζω να προλάβει η Ρωσία να στείλει στρατό. Η Γερμανία έχει μπει ολευθεία. Και πιθανότητα να κερδίσει τη Γαλλία. Αλλά η Γαλλία κάνει τον μπαμ εδώ πέρα. Άμα τους ανακόψει εδώ πέρα πίσω. Δεν θα προλάβουν να κάνουν τίποτα οι Γάλλοι, μαγκές.
Έχει μπει η Γερμανία μέσα, τους έχει πάει τρένο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Καλησπέρα, Χαλούπος. Πλίζω, έχει πόλεμο Μαυροβούνιο. Πες για φιλοκτήμων, πλίζ. Γεια σου, φιλοκτήμων Μαυρομάτι, τι κάνεις, πώς είσαι. Φτιάξε κτίρια στη χώρα σου και θα σε βοηθήσουν κατά πολύ. Φτιάχνω κτηριάκια. Α, έχουμε 110.000, ρε. Λόλ, έχουμε 110.000. Λοιπόν, πάμε Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, είπαμε, θα φτιάξουμε πραγματάκια και θα φτιάξουμε μια κατασκήνωση προμηθειών για αργότερα, όταν θα κάνουμε τον πόλεμο στην Τουρκία. Οπότε θα πάμε να φτιάξουμε λίγο τώρα. Επίσης θα κάνουμε επενδύσεις. Πάμε λίγο κάτω, πάμε στην Πάτρα, προς την Πάτρα βασικά. Επενδύσεις για χρυσάφι. Επιβεβαίωση. Ωραία. Όπως και πρέπει να φτιάξουμε μια φάρμα στα... Πού να φτιάξω φάρμα, θα φτιάξω εδώ φάρμα. Θα φτιάξω μια φάρμα εδώ πέρα. Περισσότερα, μια φάρμα που είναι η φάρμα Νάτη. Ωραία. Και τι άλλο να φτιάξουμε. Λιμάνι έχουμε φτιάξει, ωραία. Φτιάχνονται πραγματάκια. Κτίριο χτίζεται στην Καστοριά. Ωραία, και με τη Σουηδία φτιάχνουμε πραγματάκια. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, οπλοστάσιο φτιάχνουμε, έχουμε φτιάξει στην Αθήνα. Τι είναι αυτό? Όχι, εδώ πέρα στη Λάρισα. Πάμε να φτιάξουμε και ένα οπλοστάσιο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, διπλωματία. Διπλωματία λέω περισσότερα. Οπλοστάσιο 18.000. Μια που έχουμε και λεφτά τώρα, θα φτιάξουμε ένα οπλοστάσιο εδώ πέρα. Κάποιος μου είπε ότι βγάζει περισσότερο στρατό. Οπότε ναι, κομπλέ θα είμαστε. Λοιπόν. Χαλούπος καλησπέρα, ναι, φτιάξε κτίρια, ναι, φτιάξαμε. Μπορείς να βάλεις να γίνονται γεγονότα στο editor. Θα τα τσεκάρουμε, δεν το... δεύτερη φορά παίζω. Όταν το μάθω καλά γενικά καταλάβω τι γίνεται, καταλάβω. Όταν βρω πραγματάκια και τέτοια, έχω βλέψει για αυτό το game. Όχι για σιρούλα, για κάτι άλλο που θέλω να κάνω. Το έχω σκεφτεί τέτοιο, 92K σε λίγο. Κάντες μονάδες για Μαυροβούνιο. Πες στην Τσεχία να κάνει ντου στη Γερμανία. Μια φορά είχα 4 επαρχίες και είχα 19.200 τη στρατό. 900. Κάνε πόλεμο με Αίγυπτο. Κάνε πόλεμο με τις Βαλκανικές χώρες. Εγώ είχα το μισό κόσμο. Κάνε συμμαχία με Τζαμάικα. Τζαμάικα, υπάρχει και τραγούδι και δεν θυμάμαι πώς λέει, φίλε, να το τραγουδήσω. Μεγάλη, έχεις ταλέντο στην εξωτερική πολιτική. Στέλνω το link stream στο προεδρικό μεγάλο να το δει ο Μητσοτάκης να πας στο Yes. Πάνος Φάιτερ, τρελέ μου. Είναι παιχνιδάκι άμα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μην αγχώνεσαι, τρελέ μου, μην αγχώνεσαι. Είναι παιχνιδάκι. Άμα δεν μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς να βγεις από το stream. Φρούριο level 2, το ξεκλείδωσε με το research. Για καθίστε να το δούμε το Φρούριο level 2. Διπλωματία, περισσότερα. Φρούριο επίπεδο 1. Πώς το κάνω επίπεδο 2 τώρα το Φρούριο? Χτίσουμε φρούριο στην Αλεξανδρούπολη. Πώς θα το κάνω, πώς να το αναβαθμίσω. Λοιπόν, ωραία. Σπαταλήσε τα, γιατί άμα συνεχίσουν τα ποσά να ανεβαίνουμε το χρυσάφι θα πέφτει η οικονομία. Οκ, τα σπαταλάω σιγά σιγά. Να κοιτάς να κάνεις επενδύσεις σε επαρχίες που έχουν ήδη αναπτυγμένη οικονομία και να τις βάζεις όποιο πάνω γίνεται. Ωραία. Ήδη αναπτυγμένη οικονομία λογικά έχει η Αθήνα, από όσο θυμάμαι, περισσότερα. Θα κάνουμε επενδύσεις και εδώ. Θα βάλω 7.000. Ωραία. Κτίριο χτίζεται στην Αλεξανδρούπολη. Θα ανέβει YouTube, να το δω αυτό που έχω χάσει. Ναι, θα ανέβει στο YouTube και η Ρωσία μπήκε. Έχουμε γεμίσει με πολεμοχαρείς εδώ μέσα. Γιατί είμαστε πολεμοχαρείς? Επειδή παίζουμε παιχνίδια με πόλεμο. Γι' αυτό είμαστε πολεμοχαρείς, Νίκο Μαρκουλάκη. Επειδή παίζουμε παιχνίδια με πόλεμο. Δηλαδή αυτός που παίζει GTA 5 και σκοτώνει κόσμο πάει να πει ότι γουστάρει να κάνει δολοφονίες. Ρε, σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε, μην λέτε παπαριές. Στο Edit μπορείς να κάνεις τα πάντα. Κάνε συμμαχία με Ουκρανία. Ενώ οι επενδύσεις σε ανεπτυγμένες επαρχίες ανεβάζουν περισσότερο την οικονομία. Οκ. Okay. Πρόσχε τους Τούρκους. Ναι, βλέπω ότι έχουν λίγο στρατόφερ εδώ. Πατάς φρούριο, κατασκεύασμα. Κάνε συμμαχία με Παναμά και Ρουάντα. Με Παναμά θα κάνουμε συμμαχία. Εκεί που είχαν στείλει όλους τους τέτοιους. Διπλωματία, λοιπόν. Πάμε Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη. Και πάμε να φτιάξουμε τι. Πύργο. Φρούριο 1. Ωραία, το πατάω. Ελπίζω να μην γίνει πάλι τέτοιο. Νίκος Μαρκουλάκης, όχι, ρόλι, κάνε ντου, κάνε ντου, λάθος, κατάλαβες, αδερφέ. Α, οκ. Οκ, Νίκος Μαρκουλάκης, sorry. Νόμιζα ότι το πες προς τέτοιο. Εγώ, δικό μου λάθος, Νίκος Μαρκουλάκης, με συγχωρείς. Fortnite, παιχταρά μου, αυτός που είπε ότι είμαστε πολεμοχαρείς, είναι λες και θέλει να αλλάξει την ιστορία. Όχι, το παλικάρι δεν εννοούσε αυτό.
Δικό μου λάθος, μάγκες. Δικό μου λάθος. Νίκος Μαρκουλάκης, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Γαλλία. Ο Μπαρέ, τι έχει γίνει εδώ, ρε. Κάνε φρούρια στα νησιά. Θα κάνουμε στα νησιά φρούρια σε λίγο. Πάμε 1-100, πάμε σε πόλεμο με όλο τον κόσμο, αφού είμαστε πολεμοχαρείς. Εγώ κλείνω. Bye. Γεια σου, Μπάπη. Γεια σου, Μπάπη. Λοιπόν, Γαλλία, Γερμανία. Ασθένεια. Ωρε φίλε, το έχει όντως. Το έχει όντως. Έχει κορώνα. Έχει κορώνα, ρε φίλε, όντως. Έχει κορώνα, ρε μάγκες. Τι λες τώρα. Αυτό δεν το περίμενα, ρε φίλε. Αυτό δεν το περίμενα. 400.000 κόσμο νεκρός. Θάνατη μηδέν. Θάνατη μηδέν. Θάνατη μηδέν. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία τώρα έχει πολλούς θανάτους. Λέτε να κάνουμε κανένα ντου. Η Ρωσία κάνει τον ντου από πίσω. Κάνει συμμαχία με Ριχνεστάιν χωρίς λόγο. Δεν το περίμενα αυτό, ρε φίλε. Ότι έχει κορώνα. What the fuck, υπάρχει και εκεί κορώνα. Οι επενδύσεις στην επαρχία έχουν τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν. Μα δεν το περίμενα ότι έχει κορώνα και εδώ, ρε φίλε. Οι Ρώσοι μπήκαν για τα καλά στη Γερμανία. Για καθίστε να δούμε, ρε μάγκες, λίγο. Ωραία, φίλε, τι έχει κάνει εδώ η Ρωσία. Τους έχει πάει τρένα από πίσω. Θα τους πάρει όλους τώρα, όλη ευθεία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για την ασθένεια μέχρι να φύγει μόνη της. Όντως. Μακάρι να έχτιζα τέτοιο. Μακάρι να έχτιζα. Όπως το. Τέτοιο. Πώς λέγεται. Όπως το Paragon Revolution. Να χτίζει νοσοκομεία και τέτοια. Να πάρει και ένα μάσκες κάπα. Ο Ρωσία έχει κάνει τον ντου. Για να δούμε αν θα ανα. Δες όμως τη Γερμανία. Χτυπάει back. Χτυπάει πίσω η Γερμανία. Δεν καταλαβαίνουνε. Έχει κορονοβιρούς. Κάνει συμφωνία για επίθεση Τουρκία με Ιράν και Συρία. Πλείς κάνει συμμαχία με Ρουμανία. Γιατί να κάνω με Ρουμανία συμμαχία. Με τη Ρουμανία τι σχέσεις έχουμε, by the way. Μείον 35. Κίνα. Εχθροί. Ανάπτυξη σχέσεων. Σύμφωνο μη επίθεσης. Χαμηλή σταθερότητα, επαρχίες 2. Σκόπια και Στιπ. Έχουμε πρώτους νεκρούς. Έχουμε νεκρούς μάγκες και χαλάει σταθερότητα. 44 θάνατοι εδώ πάνω, 101 εδώ. 40, 32, 116. 190. Είναι οι τύποι, ρε. Είναι οι τύποι αυτοί που. Περιμένετε. Η Ολλανδία έκανε πόλεμο. Πλήρης κάνει συμμαχία. Η Ολλανδία έκανε πόλεμο στη Δανία και την πήρε. Πάρε εμβόλια AstraZeneca και στείλε μέσα 130 κρονόμετρα γραμμένο και πέτα και το Μητσοτάκι εκεί στην Τουρκία. 99 like ακόμα. Η Ρωσία μπήκε από την Πολωνία στη Γερμανία. Η Ολλανδία πήρε Δανία. Είναι τα κλασικά πραγματάκια αυτά, μάγκες. Θάνατος. Συνολικά είναι αυτές λογικά, ε. Μαλακίες στο τετράγωνο. Η πρόταση απορρίφθηκε σύμφωνα με επίθεση από τη Ρουμανία. Τώρα ξέρετε τι θέλω να κάνω. Να κάνω ένα ντου στη Ρουμανία τώρα που είναι και η κορώνα. Έχουμε που έχουμε κάποιους θανάτους εδώ πέρα. Να έχουμε ακόμα περισσότερους. 284.470 θάνατοι. Μαλακίες στο τετράγωνο. Αυτό λέω εγώ. Κάθιστε να κάνουμε καμιά γιορτή. Λοιπόν, επειδή είμαστε τόσο αλάνια, ξέρετε τι θα κάνουμε. Τώρα που έχει και κορώνα, θα πάμε να κάνουμε μια γιορτή εδώ στα Σκόπια. Περισσότερο, δημιουργία γιορτής. Επειδή μπορούμε και είμαστε αλάνια. Επιβεβαίωση. Όπως θα κάνουμε και μια γιορτή εδώ. Γιορτή. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω. Οπότε, τώρα που είναι η κορώνα εδώ πέρα, στο παιχνίδι, πρέπει να το γιορτάσουμε. Γιατί πονάμε. Πάμε και μια γιορτή εδώ στην Αθήνα. Επιβεβαίωση. Λοιπόν, για περιμένετε. Πώς λέγεται το παιχνίδι. Λέγεται Age of History το 2. Καραντίνα. Ανέβασε τα αγαθά. Οκ, θα τα ανεβάσω. Ρουμανία, συν Ελλάδα, ίσον κατεκτημένη Βουλγαρία. Λολ. Μου είπες τίποτα γιατί δεν άκουγα. Όχι, τώρα δεν σου είπα κάτι. Κάνει συμφωνία ένωση με την Κύπρο αν γίνεται. Με την Κύπρο έχουμε κάνει συμμαχία. Ρωσία, Γαλλία, Ελλάδα, βίζει Τουρκία. Μπορείς να κατακτήσεις την Τουρκία με τη βοήθεια του Ιράν.
θα την κατακτήσουμε την Τουρκία. Λογικά. Κορνοπάρτι. Χαμηλή σταθερότητα. Πού? Εδώ πάνω. Έφτιαξα γιορτή τώρα. Άμα κάνω αφομοίωση, λέτε να ξανανεύει. Πάμε να κάνουμε μια αφομοίωση εδώ πέρα και βλέπουμε. Από την Αγγόλα. Γελάνε και οι πέτρες. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πάνω στη Γερμανία τι γίνεται. Λοιπόν, μα λέει τι γίνεται εδώ. Ό,τι να είναι γίνεται στο game. Η Ρωσία θα μπει όλη μέσα τώρα. Τι θα γίνει? Κορονοπάρτη, στέλνω το link στο Μητσοτάκι. Στείλε. Σακύλο 100% IQ. Επίσης, όταν φτιάχνει στρατό, χαλάει το happiness της επαρχίας. Άρα να βγάλω το στρατό μου. Αυτό είναι εδώ πέρα. Ωπα ρε. Άρα να βγάλω αυτό το στρατό μου. Περισσότερα. Αποστράτευση. Να αφήσω 380. Γιατί έμειναν δύο. Α, όχι ρε, έβγαλα τους 380. Είμαι κι εγώ γιωτάς, ρε μάγκες. Είμαι κι εγώ γιωτάς. Θα αφήσουμε αυτούς τους 700. Λοιπόν, έχουμε 111.000. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλα πράγματα. Θα φτιάξουμε και εδώ πέρα κάτι. Περισσότερα. Πού είναι οι επενδύσεις. Επενδύσεις σε χρυσάφι. Ωραία. Να φτιάξουμε και... Βασικά θα πάμε εδώ. Στα νησιά. Και θα φτιάξουμε φρούρια. Ωραία. Και θα φτιάξουμε και εδώ ένα που είναι και ο κολοσσός της Ρόδου. Να το, τον έχει. Κατασκεύασμα. Και βασικά εδώ πέρα στη Ρόδο. Εδώ πέρα στη Ρόδο μπορούμε να κάνουμε και επενδύσεις. Και για ανάπτυξη. Και για χρυσάφι. Ωραία, καλά είμαστε. Από Ιράκ. Από το Μάλι. Μάλιστα. Ωραία, καλά είμαστε. Έχουμε 90.000. Λοιπόν, για περιμένετε. Το Twitch του Σακύλο, όταν φτιάχνεις, όχι όταν έχεις. Χάχα, κλαίω καριώτη. Βάλει τους καραντίνα και αν βγουν... Μπορείς να κατακτήσεις την Τουρκία με τη βοήθεια του Ιράν. Κορονοπάρτη, βάλει τους καραντίνα και αν βγουν έξω, δώσεις μια φιγούρα του Μητσοτάκη. Τότε θα πάνε πάλι στα σπίτια τους, ρε. Σακύλο 100% IQ, ναι, το είδαμε αυτό. Όταν φεύγει η ασθένεια, φτιάχνει μόνη τη σταθερότητα. Ωραία. Αχα, κλαίω καριώτη, όταν φτιάχνεις, όχι όταν έχεις. Στείλε τους 700 στα σύνορα με την Τουρκία. Αν δεν το πρόσεξες, η Ολλανδία έχει πάρει τη Δανία. Κάποιος μου το είπε. Δεν την έχει πάρει όλη. Τώρα προσπαθεί να την πάρει. Στείλε στρατό Εύρω και φρούρια στα νησιά. Στείλαμε, φτιάξαμε φρούρια στα νησιά και αυτό λογικά θα το στείλουμε στρατό σε λίγο. Στείλε 300 στα σύνορα με την Τουρκία, έτσι για το ιστορικό. Θα στείλω αυτούς στους 614. Γιατί πρέπει να πάνε από εκεί, αλήθεια. Εδώ πηγαίνετε. Και αργότερα να πάτε εδώ. Για περιμένετε να δούμε τι έχει γίνει εδώ, ρε μάγκες. Η Γερμανία δεν λέει να πέσει εδώ μεταξύ. Η Ρωσία έχει μπει όλη ευθεία. Θα πέσει όμως σε λίγο η Γερμανία. Θα πέσει, δεν θα αντέξει άλλο. Η Ρωσία στέλνει full στρατό. Οπότε καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις. Προσφορά συμμαχίας. Καλά τώρα δεν μπορούμε. Γιατί τα σύνορά μας είναι πολύ μακριά. Αλλά ανάπτυξη σχέσεων μπορούμε να κάνουμε. Όπως και σύμφωνο μη επίθεσης. Ωραία. Και αργότερα θα πούμε στο Βλαδίμηρο να κάνουμε ντους στην Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε ποντούς. Επίπεδο τεχνολογίας. Ωραία. Λοιπόν, παραγωγή εισοδήματος, διοίκηση, στρατιωτική συντήρηση, κόστος αποικιοποίησης, έρευνα. Και τα στρατιωτική συντήρηση θα πατήσω. Ή ανάπτυξη οικονομίας, φορολογία εισοδήματος. Ανάπτυξη οικονομίας. Ωραία. Ρωσία, Γερμανία. Έχει γίνει το ντου του αιώνα εδώ πέρα. Βλαδίμηρος Πούτιν. Σύμφωνο με επίθεση, πρώτη σήμα έγινε δεκτή. Ωραία. Η γιορτή τελείωσε. Εν τω μεταξύ, κάναμε γιορτή και έφυγε η κορώνα. Αυτό έγινε. Γιατί τώρα πλέον δεν μας λέει ότι έχουμε νεκρούς. Άρα έφυγε η κορώνα. Οπότε, μάγκες, πάμε να βγούμε όλοι έξω τώρα. Καπά. Λοιπόν, είναι δωρεάν το παιχνίδι. Πες Κόσοβο ευκαιρία. Για περιμένετε. Ωραία, πλήση συμμαχία με Μπαχάμες. Έχει κάνει ειρήνη με Δανία και πήρε σε δάφη. Και τη πήρε δάφη. Μπες Κόσοβο ευκαιρία. Είναι δωρεάν το παιχνίδι. Όχι, το παιχνίδι κοστίζει 5€ στο Steam. Βάλε στρατό και στην Κρήτη. Στείλε στα Σκόπια στρατό.
κάνει την κρυβή όταν το παιχνίδι δεν είναι δωρεάν. Μόνο Ελλαδάρα, καληνύχτα, καληνύχτα Crazy Killer. Μόνο Ελλάδα, καληνύχτα φίλε, εμείς παμάρουμε. Χαχαχαχαχα, Νίκος Μαρκουλάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θέλω να δω πώς θα τελειώσει αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα. Την ίδια ώρα όμως μπορώ να πω στην Κρήτη να κάνουμε περισσότερα. Να κάνουμε full επενδύσεις. Να χτίσουμε αρχικά μια φάρμα. Να κάνουμε επενδύσεις για ανάπτυξη. Και να κάνουμε και επενδύσεις για οικονομία. Και νομίζω είμαστε καλά. Αφομοίωση ωραία, γιορτή, κατασκήνωση προμηθειών, όχι, οπλοστάσιο. Μπορώ να φτιάξω και κάπου αλλού ένα οπλοστάσιο, αλλά δεν θα το φτιάξω ακόμα. Λοιπόν, εδώ πέρα φτιάξαμε φρούρια. Λοιπόν, για πάμε εδώ πάνω να δούμε τι θα γίνει. Η Γερμανία μάλλον θα τα πιει. Θα τα πιει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Κύπρος έχει 360 στρατό. Συμμαχία με Μπαχάμπες, να σου στείλουν βοήθεια. Ανδόρα, Μάλτα, Μονακό. Να πάμε εκεί να κάνουμε συμμαχία. Πήγαινε, κατέκτησε τη Βουλγαρία. Οπότε πάμε τώρα in real life, τώρα να κάνουμε χρονοπάρτι για να φύγει ο κορονοϊός. Βγείτε έξω, αδέρφια, ναι. Κρήτη δεν χρειάζεσαι, στρατό έχει 300.000 όπλα. Πώς είναι η σημαία, δεν κράτησε πολύ καλά. Πάμε έξω όλοι, γεια σε όλους όσους μπαίνουν τώρα. Κάτσε να μπω με το προφίλ Μητσοτάκη να πέσει το live, μισό λεπτό. Εσύ είσαι κακάο. Εν τω μεταξύ, ο κακάο σε ένα live που είχαμε κάνει παλιότερα, σε δύο live βασικά, τι είχε γίνει. Μπαίνει ένα προφίλ Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε εκεί πέρα, ξεκινάμε το παιχνίδι, μπαγκάρει το game και μας γράφει you lose. Μας έκαναν παντού πορείες και τέτοια. Παίζουμε football manager, παίζουμε δύο παιχνίδια, πηγαίναμε τρένο, όλο νίκες, σε live, παίζουμε δύο παιχνίδια, φέρνουμε ισοπαλία. Όταν μπήκε ο Κακάο με το άλλο όνομα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού είναι αυτός. Λοιπόν, η Γερμανία θα τελειώσει λογικά. Εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η Γερμανία. Έχει τελειώσει και δεν το ξέρει. Governor, σας πρόσθεσε στη λίστα των φίλων του. Ωραία, θα τα τσεκάρουμε μετά όλα. Πάρε την Τουρκία τώρα που δεν έχει κορώνα. Τώρα ήθελα να περιμένουμε να τελειώσει πρώτα ο πόλεμος, αλλά κάτι θα πάω να κάνουμε. Ο Τουρκία τερμάτισε. Ωραία. Κάναμε συμμαχία με Γαλλία. Όχι με Γαλλία. Αλλά θα κάνουμε λογικά. Θα τη ζητήσω δηλαδή εγώ. Διπλωματία. Γαλλία. Διπλωματία. Ανάπτυξη σχέσεων έχουμε συν 19. Προσφορά συμμαχία. Γιατί όμως. Σχέσεις μείον 13. Σύμμαχοι μείον 20. Ανάπτυξη σχέσεων. Κι άλλα. Και σύμφωνο μη επίθεσης. Ωραία, και θα τους πούμε μετά να κάνουν εντούς στην τέτοια. Τζιόρνο, Τζιβάνα, χαλό, είμαι καινούριος, χαλό και σε σένα. Όποιος μπει με προφίλ Μητσοτάκη τώρα μπαν προληπτικά. Χαχα, είμαι κακός. Λοιπόν, please πάρε την Τουρκία. Τώρα θα κάνουμε ντου. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα κάνουμε ντου για να πούμε και στη Ρωσία να κάνει ντου στην Τουρκία. Λοιπόν, πήγαινε λειτουργίες, χάρτη, ασθένειες για να δεις αν έχει κορώνα. Νομίζω έχει φύγει. Αλλά πάμε να δούμε πού είναι αυτό. Που είπες. Λοιπόν, λειτουργίες, χάρτη, Κάτσε τώρα γιατί. Το game δεν το ξέρω μία. Αλλά θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, πού βλέπουμε λειτουργίες χάρτη. Για περιμένετε να δούμε. Πού το βλέπουμε αυτό ρε μάγκες. Α, λειτουργίες χάρτη. Καλά, είμαι στόκος φίλε. Είμαι στόκος. Ασθένειες. Δεν έχει φύγει κορώνα. Αλλά δεν μας νοιάζει. Όσο έχουμε κορώνα τόσο περισσότερο εμείς θα βγαίνουμε. In game πάντα. 1071 θάνατοι. Εν τω μεταξύ, αυτή η μισή 1071 θάνατοι παίζει να είναι από γαστρεντερίτιδα για να τους λένε κορώνα. Έχουμε κόσμο. Πολιτική, ωραία. 115.000, ωραία. Πάμε να φτιάξουμε κάτι τελευταία πραγματάκια και αφού τελειώσει ο πόλεμος θα κάνουμε λογικά κανένα ντου, κανένα μικρό ντου. Περισσότερα, πάμε να κάνουμε άλλο ένα οπλοστάσιο. Βασικά, μπορούμε να κάνουμε οπλοστάσιο. Θα κάνω ένα οπλοστάσιο ακόμα. Έχουμε φράγκα. Μάγκες, λεφτά υπάρχουν. Δείτε εδώ. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά είναι ψεύτης. Δείτε εδώ τι γίνεται. Έχεις πολύ χρυσάφι. Ναι, το είδα. Όχι, πρώτα Κόσοβο δίπλα από τη διπλωματία. Ναι, το είδα. Please, έχω σχέδιο. Κάνεις φιλία με Γαλλία και μετά πάτε στην Τουρκία με βοήθεια Ιράκ. Μπορείς να στείλεις λίγο link Discord. Το στέλνει ο Αλέξ. Πάμε όσο και να έχεις. Δεν θα σε ενοχλήσει και πολύ. Νεκρή. Ρε άσε τους νεκρούς ρε, δεν νιώθουμε εμείς, δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
Θέλω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος για να κάνω μετά με τη Ρωσία. Να της πω να κάνει ντου στην Τουρκία. Αλλά δεν λέει να τελειώσει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Κωσυφοπαίδιο Μαυροβούνιο. Γνώμη της Γαλλίας είναι μείον 6. Η γνώμη δικιά μας είναι μείον 8 και είναι 12 για το Μαυροβούνιο. Πάμε Κόσοβο. Πάμε Κόσοβο να κάνουμε ντου. Πρέπει να υπάρξει μάσκα χρουσουζιάς. Πάρε Τουρκία, δεν θα σε ενοχλήσει κορώνα. Τώρα θα πάμε Κόσοβο. Ο προπάπης μου είπε να έλεγα ότι με πιέζει την καταστροφή που με πονάς. Το Ιράκ δεν είναι δυνατό. Είναι free το παιχνίδι, όχι το παιχνίδι έχει 5 ευρώ στο Steam. Σύνορα Τουρκία, πρόσεχε. Έχουν μαζέψει κι άλλο στρατό τα τσουσέκια. Μαζεύουν. Εδώ πέρα είχαν 200, τώρα έχουν 459. Να χτίσει συνεργεία, φάρμες και βιβλιοθήκες και γενικά να επενδύσεις για να γίνεις μεγάλη δύναμη. Έχουμε χτίσει οπλοστάσια. Μιας που είπες και συνεργεία, πάμε για συνεργεία. Συνεργείο. Πού βοηθάει το συνεργείο, by the way. Πόντι κίνηση. Η κατασκευή θα πάρει 2 turns. Ωραία. Φύγε Μητσοτάκη. Πού είναι ο Μητσοτάκης? Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι η βελτιωμένη έκδοση Μητσοτάκη. Μάγκες, άμα πέσει το live, να ξέρετε ότι θα φταίει αυτή η βελτιωμένη έκδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπες Κόσοβο, θα πάρεις πιο εύκολα την Τουρκία, γιατί μετά θα μπορείς να μπει Σερβία, να χτυπήσει Βουλγαρία. Άμα την πάρεις, θα μπει πιο εύκολα στην Ανατολική Θράκη, γιατί δεν επικυκλώσει. Πασόκ και Μητσοτάκης. Όχι, πάει, το χάσαμε το game. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε Κόσοβο. Πάμε ντου για Κόσοβο. Πάμε ντου για Κόσοβο, μάγκες. Λοιπόν, θα βγάλουμε λίγο στρατό εδώ πάνω. Βασικά εδώ πάνω πόσο στρατό έχουμε. Στρατολόγηση. Αν μπορούμε να βγάλουμε 2.000 άτομα. Κοιτάξτε, θα βγάλουμε ένα χιλιάρικο εδώ, 1.500. 7.500, δεν καταλαβαίνουμε εμείς τίποτα από αυτά. Θα βγάλουμε και εδώ λίγα. Άλλα 1.000 εδώ. Δεν πιστεύω να έχουν full στρατό αυτοί οι γιοτάδες. Και θα βάλουμε και εδώ λίγα ακόμα. 1.975. Τόσο, εντάξει. Έτσι για σιγουριά πιο πολύ. Λοιπόν, και πάμε Κόσοβο. Αυτή τι είναι, πόντι κίνησης 0. Ωραία. Πάμε Κόσοβο και θα του πούμε αυτό που κάνουμε. Θα του πούμε τελεσίγραφο, θα του στείλουμε τελεσίγραφο στο Κόσοβο. Βασικά, αφού πάμε πρώτα στη διπλωματία, επειδή πρέπει να έχουμε μείον 11, θα του κάνουμε αποστολή μια προσβολή. Ωραία. Πήγαμε σε μείον 16, οπότε θα του στείλουμε αποστολή τελεσίγραφου. Λοιπόν, απέτηση επαρχιών. 1-2. Επιλογή όλων. Ναι. Ωραία. Αποθήκευση. Απέτηση επαρχιών. Κάτσε, κάτσε. Πάλι λάθος το κάνω, ρε φίλε. 1-2. Ωραία. Αποθήκευση. Ωραία. Απέτηση επαρχιών. 0. Πώς γίνεται να είναι 0? Αυτό και το έκανα σωστά. Επιλογή. 1-2. Επιλογή. 1-2. Επιλογή όλων. Άντε ρε φίλε τώρα που μας τρελάνεις. 1-2 είπαμε. Πω πω και πριν το έκανα έτσι αυτό το πράγμα. Ρε φίλε τι τρολιά είναι αυτό. Απέτσε παχιόν γιατί μου λέει 0. Αφού τις έχω κάνει και τις 2. 1-2. Μην πατάς επιλογή. Ωραία, περιμένετε. Δεν πατάω επιλογή. 1-2. Ωραία, αποθήκευση. Ωραία, ναι, εδώ πέρα όμως μου το έχει 0 πάλι. Αποθήκευση. Α, εντάξει. Μπίτσο Μητσοτάκη, θα χάσουμε από Κόσοβο και θα πει στο stream. Μια χαρά, πάω να κάνω μπάνιο, πάρε λίγο τη θέση μου, επιστρέφω. Καλησπέρα, Πρεζεβέγγι. Μην πατάς επιλογή, έλλον. Ναι, το βρήκαμε. Ωραία, αποστολή τελεσιγράφου. Αλλιώς 667 μονάδες θα επέμβουν. Καλά, ο άλλος μου στρατός που είναι, γιατί μου έχει μόνο 667 μονάδες. Το μήνυμα, ωραία, αρνήθηκαν να δεχτούν το τελεσίγραφό μας. Είστε κεφτέδες, ρε φίλε. Είστε κεφτέδες. Για κήρυξη πολέμου. Ωπα, ρε. Πάμε για ντου, μάγκες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωπα, εσείς εδώ και οι 1913. Και εσείς εδώ. Ωραία. Και εσείς εδώ. Αν μου είχε όλο το στρατό και δεν μου είχε αυτούς τους λίγους, δεν θα γινόταν αυτό το πραγματάκι.
Η Ελλάδα είναι νικηφόρα, ναι, κλασικά πραγματάκια. Εξτέξι άτομα στείλανε. Τι λέτε ρε. Η Ελλάδα είναι νικηφόρα, ωραία. Έγινε αυτόματο save λογικά. Κτίριο χτίζεται στις αίρες. Α, οπλοστάσιο, ωραία. Ωραία για το Κόσοβο τώρα. Πάμε να πάρουμε τις περιοχές. Διαπραγμάτευση ειρήνης. 1-2. Αποστολή ετοιμάτων. Ναι. Ωραία. Ωραία, μάγκες, τους πήραμε κι αυτούς στο Κόσοβο. Έχει τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αφομοίωση και εδώ πέρα. Περισσότερα. Αφομοίωση. Επιβεβαίωση. Πάμε και εδώ αφομοίωση. Ωραία. Μειώνουμε τώρα το στρατό μας. Θα τον βγάλουμε το στρατό μας. Στρατολόγηση. Θα αφήσουμε πάρα πολύ. Όχι στρατολόγηση, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, περισσότερα αποστράτευση. Θα αφήσουμε πολύ λίγο στρατό. 800 άτομα θα αφήσουμε περίπου. Ωραία, έτσι θα είμαστε. Και τους υπόλοιπους θα τους στείλουμε στην, εδώ πέρα. Αυτούς αφήστε τους εκεί λίγο ακόμα. Ωραία, καθίστε να κάνουμε και μια γιορτή εδώ πέρα. Πάνω. Φαλάκι τους πήραμε γενικότερα. Λοιπόν, περιμένετε. Γεια σου και φταίμε πόδια. Τι κάνεις Ρούλα, υπερβολικά κακή παίκτρια, πώς είσαι? Πότε θα πας Τουρκία? Σε λίγο θα πάμε Τουρκία λογικά. Βασικά θα ξεκινήσουμε πόλεμο σε Τουρκία, αλλά επειδή 9.30 πρέπει να κλείσω, θα το συνεχίσουμε στο επόμενο stream. Θα ξεκινήσουμε πόλεμο με Τουρκία και θα το αφήσουμε στη μέση. Πάω να κάνω μπάνιο, bye, Γεράσιμος, γεια σου. Όλα καλά Ρούλα, όλα καλά, μια χαρά. Εδώ πέρα στο χαλαρό. Όταν κάνεις στρατό χρειάζεσαι ένα γύρο για να γίνει, ναι. Έτσι κατάλαβα δηλαδή. Πάρε τη Βουλγαρία τώρα. Όσο περισσότερο στρατό βγάζεις, όσο περισσότερο θα μειώνουν τα έσοδά σου. Να προσέχεις. Λεφτά υπάρχουν, Σόλεγγα ή Σολέγγα. Λεφτά υπάρχουν. 92.830. Μην αγχώνεσαι. Εμείς, όταν λέμε λεφτά υπάρχουν, το εννοούμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αν ο Κούλης ήταν YouTuber, μετά το Κόσοβο Μαυροβούνιο. Μην πατάς στο επιλογή, ναι, το είδαμε Βουλγαρία και μετά στην Τουρκία. Καλησπέρα, βλέπω έκανες φασιστική δικτατορία. Γιατί όχι βασιλεία? Γιατί το chat αποφάσισε να κάνουμε φασισμό επειδή είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σόλεγγα, το είπες μία, δεν χρειάζεται να το πεις και δεύτερη. Άλεξ, μην αγχώνεσαι. Άμα σπαμάρουνε full, θα τρώνε τα μάτια, αλλά δεν είναι σπαμ αυτό. Κυριάκος Μητσοτάκης GP, με την Τουρκία, κάνε πόλεμο. Πάρε Μαυροβούνιο, πότε θα πας Τουρκία? Πότε θα πάω Τουρκία? Σε λίγο. Και θα πάω μόλις ανοίξουν τα πράγματα για την κόρονα. Κάπα, το χώρο 4 μου φαίνεται δύσκολο. Όχι, εύκολο είναι. Εύκολο, εύκολο. Εντάξει, μέχρι να το μάθεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά γενικά εύκολο είναι. Όχι, τώρα ντου στο Μαυροβούνι. Η Τουρκία είναι πολύ δύσκολη. Μην ξεχνάς Μάλτα, εύκολο έδαφος. Λοιπόν, πάρε Βουλγαρία πριν κλείσεις. Θα φτιάξεις το δικό σου map για προσπάθεια στο μέλλον. Τι εννοείς, αν θα φτιάξω το δικό μου map για προσπάθεια στο μέλλον? Τι έχασα? Είμαστε 130 άτομα. Ναι, έχουμε φτάσει και παραπάνω. Με την Τουρκία είναι πολύ δυνατή. Πρόσχημα την Τουρκία, ναι. Πότε θα είναι το επόμενο stream με αυτό το save? Δεν ξέρω, μια και... Αυτό είναι το follow στο Twitch και δεν ξέρω γιατί ακούγεται και στο YouTube, αλλά χαίστηκα πάνω μου γιατί ακούστηκε λίγο απότομα. Πάμε να κάνουμε ένα save μια στιγμή τώρα που είπατε τα πραγματάκια. Λοιπόν, αποθήκευση της πρόοδου, αποθήκευση παιχνιδιού, ναι. Ωραία, στον επόμενο γύρο. Ωραία, έγινε αποθήκευση. Ωραία. Κάνε πόλεμο με Τζαμάικα. Μαρία Αρμάγου. Το έγραψα δύο φορές γιατί δεν το είδε. Ποιο δεν είδα? Ρε Άλεξ, μην αγχώνεσαι. Καλά, είμαι κουρασμένη από τη δουλειά. Κάπα κήπο, υπερβολικά κακή παίκτρια. Πες για Κατερίνη. Για Αφροδίτη. Δικτατορία. Α, επειδή είσαι από την Κατερίνη. Χαιρετισμού σε όλη την Ελλάδα. Σιγά μου μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Στέφανος Χίος. Γεια στην Κατερίνη. Δικτατορία δεν δίνει καλό εισόδημα. Μια χαρά εισόδημα δίνει. Εμείς έχουμε φτάσει 100 χιλιάρικα. Λεφτά υπάρχουν. Η τύχη ήταν μαζί μας όπως δεν χάσαμε με τον Κούλι. Μην πας Τουρκία. Δεν πάω ακόμα επειδή είναι ο Μητσοτάκης μέσα. Πάρε Βουλγαρία για πιο γρήγορα. Έφτασα. Καλησπέρα Βαγγέλη Σάμπερ. Κάνε φιλία με την Καναδά. Κάνε φιλία με τον Καναδά. Και μονακό άμα θες. Βαγγέλης μέσα στο stream κυρίες και κύριοι.
να κάνεις ένα δικό σου map στην αρχική οθόνη που είναι οι επιλογές εκεί, φτιάχνεις τα πάντα. Αν δεν το ξέρω, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Να ρωτήσω chat πώς να ονομάσουμε τη συμμαχία που έχουμε κάνει με μια άλλη χώρα, και αν γίνεται. Να ρωτήσω chat πώς να ονομάσουμε τη συμμαχία που. Ωραία. Λοιπόν, το chat αποφάσισε να κάνουμε πόλεμο με τη Βουλγαρία. Θα πάμε να το τσεκάρουμε. Έχουμε συν 29 σχέσεις, ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω πόλεμο με τη Βουλγαρία. Βέβαια είναι εχθροί με Ιταλία-Γαλλία. Διπλωματία-Τουρκία. Ιαπωνία-Βραζιλία-Σαουδική-Αραβία-Μεξικό και Μαρόκο έχουν καλές σχέσεις. Γερμανία-Γαλλία-Ιράν έχουν κακές σχέσεις με την Τουρκία. Οπότε τι γίνεται τώρα. Θα μας βοηθήσει σίγουρα στον πόλεμο με την Τουρκία η Ιταλία. Και πιθανότατα να μας βοηθήσει και ο Βλαδίμηρος. Ακόμα να την πάρουν τη Γερμανία, ρε φίλε. Τι γίνεται με την πάρτι τους. Λοιπόν, πάρε τη Βουλγαρία. Κάποτε θα σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Να σε... Σημασία, πάρε τη Βουλγαρία. Χρουσούζικη. Θα έχεις μεγαλύτερο πλεονέκτημα αν πας στη Βουλγαρία. Πάμε Βουλγαρία, ρε μάγκες. Πάμε Βουλγαρία. Μαυροβούνιο, ρε, μην μπει Βουλγαρία, μπες Μαυροβούνιο. Πάμε Μαυροβούνιο. Αλεξίδα τον πάω σε Εσκιμό. Παιδιά, σε 10 λεπτά θα κλείσουμε, δεν προλαβαίνει πόλεμο με Τουρκία. Πάρε Κωνσταντινούπολη. Πάμε. Λοιπόν, έχουν στείλει αρκετό στρατό. Στο επόμενο stream πιθανότατα θα γίνει ο πόλεμος με Τουρκία. Τώρα θα κάνουμε πόλεμο. Έχουμε. Όχι, ρε φίλε, δεν κάνω στο Μαυροβούνιο πόλεμο. Έχουμε συν 51 καλές σχέσεις. Δεν μπορώ να κάνω στο Μαυροβούνιο πόλεμο, ρε μάγκες. Μην μου λέτε τέτοια. Τώρα με Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία έχουμε καλές σχέσεις. Θέλω πολύ να πάω στη Τουρκία, ρε φίλε. Spartan Warriors. Έγινε απόκρυψη Spartan Warriors. Γιατί τι είπε, ρε. Πάρε Κωνσταντινούπολη, πάρε Κωνσταντινούπολη, πάρε Κωνσταντινούπολη. Όχι, ρε. Αν πάρεις Βουλγαρία, πιθανότητες με πόλεμο στην Τουρκία ανεβαίνουν και στην αρχή τα έσοδα θα είναι πολύ ψηλά. Αν πάρεις Βουλγαρία, πιθανότητες με πόλεμο στην Τουρκία ανεβαίνουν. Ωραία. Περιμένετε. Πες για Δημότυχο. Γεια σου, Δημότυχο. Πιο γρήγορα. Ρε, μόνο το Ιράν θα πάει όλο ο τουρκικό στρατό. Το Ιράν θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει εδάφη. Κάνει Τουρκία. Λοιπόν, κάνουμε τον ντου, μαγκές. Κάνουμε τον ντου. Αφού κάνουμε πρώτα μία μαγιά. Δείτε εδώ τώρα, τσεκ. Πάμε στο Ιράν. Ποιο μου το είχε πει αυτό. Κάποιο μου το είχε πει. Ότι είναι το. Η μαγιά. Λοιπόν. Πού είναι. Ποιο είναι, ρε φίλε. Έτσι εμπορίου. Διακήρυξη πολέμου το Ιράν σε Τουρκία. Διακήρυξη πολέμου Τουρκία. Αποστολή πρότασης. Ναι. Για να δούμε. Θα δεχτεί το Ιράν. Για να κάνουμε και εμείς πόλεμο μετά. Η πρότασή μας έγινε δεκτή. Μάλιστα. Ιράν-Τουρκία πόλεμος. Ιράν-Τουρκία πόλεμος, μάγκες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει Ιράν-Τουρκία πόλεμος. Θα κάνουμε πόλεμο και εμείς στην Τουρκία, μιας και μπήκε και το Ιράν. Θα πούμε και στη Συρία να μας βοηθήσει, να μπει ευθεία κι αυτή. This is Sparta! Πώς σας φαίνεται το This is Sparta. Έτσι θα πούμε στην Τουρκία, This is Sparta θα πούμε. Λοιπόν, το είπα και Σάμο. Έχεις πολλά λεφτά, χτίσεις στρατό. Έχω χτίσει στρατό. Θα χτίσουμε κι άλλο αργότερα. Αλλά! Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Τώρα επειδή κοντεύει 9.30 ώρα, θα κάνω ένα save. Περιμένετε. Αποθήκευση. Ναι. Στον επόμενο γύρο. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Και θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε γιατί κοντεύει 9.30 ώρα, μάγκες. Σας ευχαριστώ όλους που μπήκατε και τώρα θα πάμε εδώ πέρα. Όσοι παίζετε League of Legends και θέλετε να δείτε class πριν την ανόρθωση, πριν δηλαδή παίξουμε το ελληνικό game, πάτε τσεκάρετε Mr. Monk, Twitch TV. Πού είναι ο Mr. Monk, ο φίλος μου. Πάμε τσεκάρουμε Mr. Monk. Αντιγραφή. Okay. No, I mean you are Vivren or you are Carry Beast. Vivren the Carry Beast, nice. What? Let's go, let's go. Ωραία.
Πάμε όλοι Mr. Monk, πάμε όλοι Mr. Monk. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο στριμμάκι. Μπείτε όλοι εδώ πέρα και γράψτε σακύλο, σακύλο, σακύλο. Πάμε όλοι εδώ πέρα να γράψουμε σακύλο, σακύλο, σακύλο. Και κάντε follow, και κάντε follow. Όσοι θέλετε. Νομίζω Thunder. Ή μπορούμε να το πικάρουμε. Σταμάτα να στέλνεις μηνύματα στο Messenger. Ωραία. Οπότε, μπείτε εδώ να δούμε αυτό το κλασάκι, το ένα ματσάκι πριν την ανόρθωση. Και ομιλούμε στο επόμενο stream. Αύριο πιθανότητα θα έχει βίντεο. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Φιλούμπες.